Γιατί έχετε. με το παιδί, με το παιδί, με τον αδερφό μου, μήπως έχω. Κατάλαβα. Πώς θα το. Θα μου κόψει άλλη στιγμή, και μου κόψει. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. 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 Καλησπέρα.
Ακουγόμαστε? Ναι, ακούγεστε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. 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 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα και από μένα. Με ακούτε, ακούγομαι. Ναι, Πρόεδρε, σε ακούμε. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε 47 συμμετέχοντες μέχρι εδώ ο υπολογιστής, οπότε ξεκινάμε να πάρουμε παρουσίες και φαντάζομαι ότι μέχρι να ολοκληρώσουμε την ανάγνωση του καταλόγου θα έχουν έρθει και οι υπόλοιποι. Πέτροβιτς Δημήτριος. Παρόν, κύριε Πρόεδρε, απλώς να σας πω, μου τηλεφώνησε ο κύριος Βενετίδης, έχει ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Έχει σοβαρό πρόβλημα με τη σύνδεση, δεν ξέρω. Μάλιστα. Τι θα ακολουθήσει. Ναι, θα δούμε λίγο στην πορεία πώς θα πάει. Πέτροβιτς Δημήτριος, λοιπόν, παρόν. Τσαλικίδης Νικόλαος. Παρόν, κύριε Πρόεδρε, σας ακούμε καθαρά. Παρόν. Παπαδόπουλος Γεώργιος. Παρόν, κύριε Πρόεδρε. Παρόν. Γαλάνης Βασίλειος. Παρόν, κύριε Πρόεδρε. Παρόν. Εφρεμίδης Νικόλαος. Καλησπέρα σε όλους. Παρόν, κύριε Πρόεδρε. Παρόν. Κιόνης Αθανάσιος. Παρόν, κύριε Πρόεδρε. Παρόν. Παπαϊμανουήλ Γρηγόριος. Παρόν, κύριε Πρόεδρε. Παρόν. Κουρτίδης Κωνσταντίνος. Παρόν, κύριε Πρόεδρε. Παρόν. Μουλταζά Ταρκά. Παρόν, κύριε Πρόεδρε. Παρόν. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος. Ιμπράμ Αχμέτ. Παρόν. Παρόν. Βενετίδης Κωνσταντίνος, τώρα μας ακούει ο κύριος Βενετίδης. Μάλλον δεν έχει συνδεθεί ακόμα. Γαλανόπουλος Δημήτριος. Παρόν, κύριε Πρόεδρε. Παρόν. Δελισταμάτης Βασίλειος. Παρόν. Παρόν. Πολίτης Αλέξιος. Ο μικρόφωνος σας, κύριε Πολίτη. Παρόν, κύριε Πρόεδρε, παρόν. Κύριε Πρόεδρε, παρόν Αντωνιάδης. Παρόν, κύριε Αντωνιάδης. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος. Ο κύριος Ναλμπάντης, κύριε Πρόεδρε, είναι στο γραφείο μου εδώ στην περιφέρεια, δίπλα, προσπαθεί να συνδεθεί, είναι εδώ πάντως. Ωραία. Παρόν, λοιπόν, ο κύριος Ναλμπάντης. Τοψίδης Χριστόδουλος. Παρόν.
Παρών. Μαρκόπουλος Θεόδωρος. Παρών. Παρών. Γάκης Χρήστος. Γάκης Χρήστος. Βαβία Σταύρος. Παρών. Αμυρίδης Μιχαήλ. Παρών. Παρών. Βουλγαρίδης Νικόλαος. Παρών. Παρών. Εξακουστός Κωνσταντίνος. Παρών. Μησιάδης Αριστίδης. Μησιάδης Αριστίδης. Ζαπατάς Αμανουήλ. Παρών, κύριε Πρόεδρε. Κάτης Ανάργυρος. Παρών, κύριε Πρόεδρε. Παρών. Καζάκη Λούζου Τριανταφυλιά. Κύριε Πρόεδρε. Παρούσα. Μουκέλης Οδυσσέας. Παρών. Παρών. Χατζηγενέ Ιρφάν. Χατζηγενέ Ιρφάν. Λιμέρου Μαρία. Παρούσα. Παρούσα. Κατσιμίκας Κωνσταντίνος. Κατσιπέ μου Χρήστος. Παρών. Παρών. Μαχμούτ Σερκάν. Παρών, κύριε Πρόεδρε. Παρών. Κύριε Πρόεδρε, με ακούσατε, Κατσιμίγας. Ναι, κύριε Κατσιμίγας, σας άκουσα. Παρών. Είμαι παρών. Κουράκ Ριτβάν. Παρών, κύριε Πρόεδρε. Παρών. Αργυρίου Νικόλαος. Παρών. Παρών. Σιμιτσής Κωνσταντίνος. Παρών, Πρόεδρε. Παρών. Γρανάς Αρχέλαος. Παρών. Παρών. Ζιμπίδης Γεώργιος. Παρών, Πρόεδρε. Παρών. Ζαμπουνίδης Ιωάννης. Παρών. Παρών. Δόντσος Δημήτριος. Έχω περιφερειακό, ποιος είναι. Δόντσος Δημήτριος. Ναι. Τρέλης Χρήστος. Παρών. Στεφανίδης Ιωάννης. Παρών, κύριε Πρόεδρε. Παρών, κύριε Στεφανίδης. Σημεωνίδης Θεόδωρος. Σημεωνίδης Θεόδωρος. Περεντίδης Θεόδωρος. Παρών, κύριε Πρόεδρε. Παρών. Καραγιώργης Ανδρέας. Παρών, κύριε Πρόεδρε. Παρών. Ημάμογλου Τζιχάν. Παρών, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Παρών. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος. Παρών. Παρών. Καρυπίδης Παύλος. Παρών. 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 Παπαθεοδόρου Χρήστος Παρών. Ιωσήφιδης Αλέξανδρος. Παρών, Πρόεδρε. Παρών. Λιμπεράκης Δημήτριος. Παρών. Παρών. Πρόεδρε, να σου πω λίγο ότι και ο Δόντσος... Πρόεδρε, παρών και εμένα. Ναι, κύριε Μαξιάδη, μισό λεπτό. Ναι, κύριε Σιμιτζή, πείτε μου. Ο Δόντσος κάνει προσπάθειες για να μπει στο ίντερνετ. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Μαξιάδης μπήκε. Παρών, κύριε Πρόεδρε, Ναλμπάντης. Ναλμπάντης, παρών. Ναι. Ο κύριος Βενετίδης. Βενετίδης, παρών, κύριε Πρόεδρε. Παρών. Παρών ο κύριος Βενετίδης. Ο κύριος Γάκης. Ο κύριος Γάκης. Κάνει προσπάθειες, το στέλνω τώρα τη διεύθυνση για να μπει, τον πήρε σκλήματος. Ο κύριος Καρτιγενέ. Ο κύριος Μουσιάδης, είπαμε παρών. Ο κύριος Καρτιγενέ. Ο κύριος Δόντσος κάνει προσπάθειες, άρα... Και ο κύριος Σημεωνίδης. Μάλιστα. Επί συνόλου 51 Περιφερειακών Συμβούλων παρίσταται στη συνεδρίαση αυτή τη στιγμή 47. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αν προσέχουν και άλλοι που θα μας δηλώσουν την παρουσία τους για να επικαιροποιήσουμε το πώς είμαστε, έχουμε απαρτία, συνεπώς μπορεί να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στην έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου,
η οποία συγκαλείται δυνάμει τη διάταξη του άρθρου 167 παράγραφος 3 του νόμου 3852 του 2010, μετά από το 8 Δευτέρου του 2021 αίτημα 22 Περιφερειακών Συμβούλων για έκτακτη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατ' ουσίαν είναι δύο. Βεβαίως το δεύτερο εξαρτάται από το πρώτο. Το πρώτο είναι η ανάκληση ή μη της απόφασης που ελήφθη στην 8η συνεδρίαση της 14ης Οκτώβου του 2020, δυνάμει της οποίας ορίστηκαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΣΜΟΣ, σύμφωνα με το αριθμό πρωτοκόλλου λίγο τα μικρόφωνά σας να προσέχετε, σας παρακαλώ, για να μην ακούγονται, γιατί προσπαθώ να κλείσω μικρόφωνο και δεν μπορώ. Καθώς επίσης και σε περίπτωση κατά την οποία γίνει η ανάκληση αυτής της απόφασης, το δεύτερο θέμα είναι ο ορισμός των εκπροσώπων της Περιφέρειας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΣΜΟΣ. Εκ μέρους των 22 Περιφερειακών Συμβούλων που ετούνται τη σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα κάνει την εισήγηση ο κύριος Τοψίδης. Μετά τον κύριο Τοψίδη θα τοποθετηθούν οι επικεφαλείς των παρατάξεων και μέχρι να ολοκληρωθεί και η πρωτολογία του κυρίου Καραγιώργη, θα καταρτιστεί κατάλογος ομιλητών. Θα μπορέσει να τοποθετηθεί για το θέμα όποιος περιφερειακός σύμβουλος θέλει να λάβει το λόγο. Αν μπορούμε να αποφύγουμε δευτερολογίες, καλό είναι να τις αποφύγουμε. Αν απαιτείται η δευτερολογία από κάποιον επικεφαλής, θα του δώσω το λόγο. Και στο τέλος θα μιλήσει ο Περιφερειάρχης. Συνεπώς, κύριε Τοψίδη, έχετε στη διάθεσή σας 5 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό, θρέλεις. Επειδή υπάρχει ένα έκτακτο γεγονός και θα ήθελα να υπάρξει για 2 λεπτά, 5 λεπτά τον πολύ, μία ενημέρωση από τον κύριο Περιφερειάρχη με το πρόβλημα που έχει προκύψει στη Ραμοθά και με τη χώρα ό,τι αφορά το σύστημα ύδρευσης, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει διακοπεί για λόγους υγειονομικούς. Και επειδή από πληροφορία που έχουμε υπάρξει σοβαρότατο πρόβλημα διάθεσης νερού πόσιμου στη Σαμοθράκη, αν έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Με ένα λεπτό, μια ενημέρωση πριν μπούμε στην ημερήσια διάθεση, θα παρακαλούσα τον κύριο Περιφερειάρχη να ενημερώσει το σώμα. Γιατί δυστυχώς υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη Σαμοθράκη νερού εμφιαλωμένου. Αν πραγματικά έχει υπάρξει ή θα υπάρξει άμεση μέρημνα. Με την επισήμανση ότι δεν το εισάγεται ως εκτός ημερήσιας διάταξης, γιατί δεν επιτρέπεται. Αν ο κύριος Περιφερειάρχης. Ως ενημέρωση, τίποτα άλλο. Δεν θα παρέμβω ξανά. Ναι. Κύριε Τρέλη, είμαστε σε συνεχή επαφή με την αρμόδια Διεύθυνση Υγείας. Θα βγει και συγκεκριμένη ανακοίνωση. Πριν όμως, δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο. Είναι σοβαρό το θέμα. Θα πάρουμε όσες αποφάσεις είναι απαραίτητες για το θέμα και ενδεχομένως μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, αν υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο, θα σας πω. Καλώς. Λοιπόν, συνεπώς, δίνω το λόγο στον κύριο Τοψίδη για να αναπτύξει την εισήγηση για 5 λεπτά. Μετά, επαναλαμβάνω, θα μιλήσουν οι επικεφαλείς και μέχρι να μιλήσει και ο κύριος Καραγιώργης, θα γράψετε στο chat κατάλογο ομιλητών από τους τυχόν περιφερειακούς συμβούλους που θέλουν να λάβουν το λόγο. Εντάξει. Πριν την εισήγηση, κύριε Πρόεδρε, το λόγο πρώτης εισήγησης. Ο Χρήστος Χατζηπέμου είναι. Ναι, κύριε Χατζηπέμου. Ποιος ήταν ο χαρακτήρας του υπερεπήγοντος, ούτως ώστε η σύγκληση να γίνει μέσα σε 4 ώρες? Δεν υπάρχει χαρακτήρα του υπερεπήγοντος για να λαμβάνει εφαρμογή. Λαμβάνει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 167, παράγραφος 3. Η οποία θα μπορούσε να έχει ορίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο να γίνει και αύριο, να γίνει και σήμερα το απόγευμα. Γιατί ακριβώς επιλέγει να γίνει στις 2 η ώρα. Τη στιγμή που μάλιστα αρκετοί από εμάς βρίσκονται στον χώρο της εργασίας. Επιλέγει για ιατρικούς λόγους προσωπικής φύσεως. Λοιπόν, κύριε Τοψίδη, έχετε το λόγο. Προσωπικής φύσεως δική σας, κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. Έχω πρόβλημα υγείας μετά και θα πρέπει να είμαι σε γιατρό. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν αφορά το σώμα. Εντάξει. Άλλωστε, ο Καλλικράτης. Αφορά ο τρόπος ορίζουμε τις διαδικασίες. Ο Καλλικράτης δεν το ορίζει συγκεκριμένα. Θα μπορούσε να οριστεί και μισή ώρα πριν. Κύριε Τοψίδη, έχετε το λόγο για 5 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας διορθώσω προς το εξής. Πρώτον, παραποιήσατε το έγγραφό μας. Το έγγραφό μας δεν λέει ανάκτηση και μη της αποφάσεως. Δείτε λίγο τα θέματα, γιατί αυτό είναι μια παραποίηση από το Προεδρείο που δεν έπρεπε να γίνεται. Είναι το θέμα και είναι στη Σύμβουλη ανάκληση της απόφασης που λήφθηκε. Επομένως, θα ήθελα εδώ πέρα να πω ότι το πρώτο θέμα δεν είναι να ψηφίσουμε και να περάσουμε στο δεύτερο. Είναι τυπικά μπήκε το πρώτο θέμα, γιατί δεν μπορούν να ισχύουν δύο εκπροσωπήσεις στην ουσία σε έναν φορέα. Δηλαδή, θα έπρεπε να ανακληθεί η προηγούμενη και να έρθει το δεύτερο Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν, αυτό το θέμα το βάλαμε
για θέμα διαδικαστικό. Επομένως, δεν υπάρχει το πρώτο ή μη θα περάσουμε στο δεύτερο. Και συζητάμε όλη τη διαδικασία της κουβέντας μας για το θέμα, γιατί θα πρέπει κανονικά το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως κάνει σε πολλά θέματα και της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου, όταν λαμβάνει νέα δεδομένα και μάλιστα νομοθεσία νέα δεδομένα, όπως είναι το έγγραφο 22 πρώτου από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, που λέει ότι και στις εταιρείες άντω το 50% θα πρέπει να γίνεται τα 3 πέμπτα και τα 2 πέμπτα. Το ίδιο πράγμα κάναμε. Επομένως, εγώ δηλαδή αυτή τη στιγμή δηλώνω πριν την εισαγωγή μου ότι δεν υπάρχει το πρώτο θέμα ανάκληση. Είναι ότι θα πρέπει να περάσουμε απευθείας και στα δύο θέματα ως ένα. Και πάμε στο δεύτερο θέμα. Επομένως, έρχομαι και λέω εγώ. Κάτι, να σας ρωτήσω κάτι. Πάνω στο που λέτε. Ναι. Την ανάκληση της 160 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, ποιος θα την αποφασίσει? Ορίστε. Την ανάκληση της 160 απόφασης, ποιος θα την αποφασίσει? Το σώμα την αποφασίζει, αλλά πιστεύω, ότι, αλλά πιστεύω ότι αυτό πρέπει να γίνει άνευ. Δηλαδή, σώμα... πρέπει... ναι. Κύριε το ψηφί, είναι, απλά ελληνικά είναι αυτά. Αν το σώμα αποφασίσει ότι δεν θα την ανακαλέσει, δεν θα παρανομήσει το σώμα. Πρόεδρε, όσες φορές, μια που διακόπτησε εσύ, μισό λεπτό, Χριστόδουλο. Πρόεδρε, όσες φορές έχει ανακληθεί απόφαση, εφαρμόστηκε αυτό που λες. Μην λέμε καραγκιουζιλίκια τώρα μεταξύ μας. Προσέξτε λίγο τους χαρακτηρισμούς. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά τι πράγματα είναι αυτά. Κύριε Μαρκοπλουφτάνη, κύριε Τοψίδη, εσείς ζητάτε την ανάκληση μιας απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, το αν θα ανακληθεί αυτή η απόφαση ή όχι, θα τεθεί σε ψηφοφορία από το σώμα. Σωστά. Σωστά, αλλά πιστεύω ότι. Κοιτάξτε, εσείς έχουμε μια δεδομένα. Πρέπει να κάνουμε εφαρμογή του νόμου. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε παράνομα όπως έχει κάνει άλλη φορά. Ωραία, λοιπόν. Εφαρμογή του νόμου θα κάνουμε. Το Περιφερειακό Συμβούλιο θα κρίνει αν θα ανακαλέσει την απόφαση ή αν δεν θα την ανακαλέσει. Εσείς την εισήγησή σας την πεντάλεπτη που δεν ξεκίνησε ο χρόνος σας, τώρα θα τον έχετε. Θα αναπτύξετε όλο το σκέλος πρώτου δευτέρου θέματος με βάση όλα όσα θέλετε. Το δεύτερο θέμα μαζί, εγώ αναπτύσσω όλο το σκεπτικό πρώτο δεύτερο θέμα. Και το Περιφερειακό Συμβούλιο θα αποφασίσει, ένα λεπτάκι δώστε μου, και το Περιφερειακό Συμβούλιο θα αποφασίσει αν θα ανακληθεί ή δεν θα ανακληθεί 160. Αν ανακληθεί 160, θα ορίσουμε σύμφωνα και με το έγγραφο που μου στείλατε με 15 λεπτά διάλειμμα και τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης. Συνεπώς, ξεκινήστε για 5 λεπτά και αναπτύξτε όλη σας την εισήγηση. Ωραία. Λοιπόν, ζητούμε ως παράταξη εκ νέου τον νόμιμο ορισμό εκπροσώπων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, Διαχειριστική Έργο Στήριξης Μικρομεσαίων Οικονομική Συμβουλευτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφο 1, νόμος 4623-2019, όπου αναφέρεται. Όπως στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των Δήμων και των Περιφερειών, καθών και του συνδέσμους τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα 3 πέμπτα και του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχών μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους εξ οφίτσιο ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις μεταξύ της ψηφοφορίας. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις μετέχουν στο Συμβούλιο με τουλάχιστον ένα μέλος συνολικά. Πράκτης ορισμού διοικητικών συμβουλίων εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που προσβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφείου από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν από τη 1η Ιανουαρίου 2019 και θεωρούνται νόμιμες. Για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Οικείου Δημοτικού Περιφερειακού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου Περιφερειάρχη αντίστοιχα και η διαδικασία δεν εισάγεται στο Συμβούλιο. Σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο, παράγραφο 3, το άρθρο 45 του νόμου 4647-2019 και του αριθμού πρωτοκόλλου 4985-22, πρώτο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που μας έχει ήδη κοινοποιηθεί, όπως και εσάς όπως ήταν κεντρωμένοι. Εδώ λίγο να ενημερώσω τα μέρη του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί είχατε βγει σε προηγούμενο χρονικό διάστημα και δεν θέλω να σχολιάσω γιατί δεν κάνει την προηγούμενη συνεδρίαση και κάνετε τώρα αυτή. Αυτό δεν αφορά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Η επιτροπή του άρθρου 7 που λέει ότι δικαίωση, γιατί θα ακουστεί και αυτό μέσα στην περιφέρεια του νόμου 2839 του 2000, πρώην άρθρο 18 ο νόμος όπως ήταν, ήταν επικεντρωμένη στις περιφέρειες, έκρινε ότι εφόσον η περιφέρεια δεν κατέχει ποσοστό άνω το 50% στο κεφάλαιο δεσμός, δεν υποχρεούται να εφαρμόσει την παραπάνω διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 1, του νόμου 4623-2019. Επομένως, για να βοηθήσω τους συναδέλφους, η προηγούμενη απόφαση πήγε στο επικεντρωμένο και κρίση και νόμιμη, δεν μπήκε στην διαδικασία γιατί δεν έχει πάνω 50% η περιφέρεια.
Αμέσως μετά όμως την δημοσίευση αυτή, εγώ έστειλα στο Υπουργείο Εσωτερικών με 9 δεκάτο αίτημα, στο οποίο τι ζητήσαμε εκεί πέρα, ζητήσαμε εφαρμογή, ακριβώς το ερώτημα σας διατυπώνω, πώς διατυπώθηκε ως επιμελητήριο. Εφαρμογή ή μη της διάταξης του άρθρου 6, παράγραφος 1, ο νόμος 46/2019, σε αστική μη και σκοπική εταιρεία που μετέχει περιφέρεια με ποσοστό κάτω του 50%. Στην ουσία, δηλαδή, πήραμε την απόφαση της αποκεντρωμένης του άρθρου 7 που λέει πάνω από 50% έχει υποχρέωση και μετέχει κάτω του 50%. Και συγκεκριμένα, για να μην διαβάζω την ερώτηση, διαβάζω την απάντηση όμως που ήρθε, γιατί η ερώτηση ήταν ακριβώς συγκεκριμένα και μάλιστα αναφέραμε τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και λέγαμε ότι τα ποσοστά που έχει η περιφέρεια, τα ποσοστά που έχουν τα επιμελητήρια, τα ποσοστά που έχει το περιοχή Μεθράκη, τα ποσοστά που έχει η εταιρεία της τράπεζας, αναφέραμε για τη συγκεκριμένη εταιρεία και του λέμε: παρακαλούμε, όπως μας διευκρινίσετε, αν η κρίσιμη διάταξη, το άρθρο 6, παράγραφος 1 του νόμου 46/2019, κάνει εφαρμογή κατά τον ορισμό 8 μελών που εκπροσωπούν τις περιφέρειες στο 15μελές διοικητικό συμβούλιο της αστικής μικροσκοπικής εταιρείας με νομική προσωπικότητα, η οποία όπως αναφέρθηκε. Η περιφέρεια μετέχει με ποσοστό κάτω του 50% υπό τους ανάγκες όρους. Δηλαδή, συγκεκριμένα ρωτήσαμε για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Σε απάντηση του ερωτήματος, λάβαμε την αριθμό πρωτοκόλλου 49-85, την οποία την κοινοποίησα στον πρόεδρο. Δεν ήρθε μαζί με τα θέματα αυτή, πρόεδρε, σήμερα. Πρέπει να έρθει και αυτή με τα θέματα, να ενημερωθούν όλοι οι σύμβουλοι περιφερειακοί. Δεν ξέρω αν ενημερώθηκαν. Είμαι στη διάθεση τη δήλωση όλων του κεφαλή, που λέει του Υπουργείου ότι τα διευκρινίζει ότι στην προκειμένη περίπτωση τη αστική μη και τη εταιρεία χαρακτήρα εταιρεία δεσμό. Όπου συμμετέχει η περιφέρεια, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα συντατάξεις και ενίσχυση της κυβερνησιμότητας στον ΟΤΑ. Συνεπώς, θα πρέπει κατώτου του ανωτέρω και μετά την ψηφοφορία των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να αναδειχθούν τρεις εκπρόσωποι και να οριστούν εκ νέου τα 8 μέλη της εταιρείας Δεσμός. Εδώ έρχεται λοιπόν το Υπουργείο, το οποίο. Απορώ γιατί δεν το έστειλε ο πρόεδρος μαζί με τις εισηγήσεις. Εγώ το έβαλα μαζί με τις εισηγήσεις και το ερώτημα, για να μην παρεξηγηθώ, και την απάντηση του Υπουργείου. Που τι έρχεται και λέει το Υπουργείο σήμερα, ότι πρέπει να εφαρμόσετε τον νόμο, γιατί θα πρέπει να συμμετέχει η αναλογική εκπροσώπηση και στα πρόσωπα κάτω του 50%. Κάνω το διαχωρισμό και λέω: η προηγούμενη απόφαση που πήραμε τον Αύγουστο του 2020. Και τότε, ως παράταξη, είναι καταγεγραμμένο στα πολιτικά, άλλες παρατάξεις αντιπολίτευσης, θέσαμε θέμα της αναλογικότητας. Εκεί πέρα είχε τότε ο πρόεδρος του Πολιτισή, αυτό ψηφίστηκε, ότι θα πρέπει να πάει μονομερός μόνο από τη διοίκηση. Έτσι λοιπόν προσφύγαμε στην Επιτροπή του άρθρου 7, η οποία δεν μπήκε στην ουσία να δει αυτή η εταιρεία αν έχει πάνω από 50% κάτω από 50%, μπήκε στο ένα σκέλος μόνο και έβγαλε την απόφαση την οποία έχει κοινοποιηθεί και στην περιφέρεια ότι για πάνω από 50% θα πρέπει να ισχύει μόνο η αναλογικότητα και η αναλογική εκπροσώπηση. Έλα όμως που είδε το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, που είναι το πρώτο που ερμηνεύει την νομοθεσία και λέει ότι πρέπει να μπει η αναλογική εκπροσώπηση. Γι' αυτόν τον λόγο, αν θέλετε να είμαστε σοβαρό περιφερειακό συμβούλιο, σοβαρό να είστε πρόεδρο και σοβαρό προεδρείο, θα πρέπει αυτόματα πρέπει να καλέσετε εσείς και να μας καλέσετε εσείς σε μια συνεδρίαση. Και όχι να βγαίνετε με την προηγούμενη πρόσκληση που στείλαμε και να μας λέτε ότι ζητάμε να παρανομήσετε δημοσίου. Ή τότε. Ή σήμερα παρανομείτε λοιπόν που κάνει συμβούλιο ή του λέγετε ψέματα πριν μια εβδομάδα. Σας υπενθυμίζω λίγο στα δελτία τύπου. Εγώ αυτό που λέω σήμερα είναι ένα και μοναδικό. Θα πρέπει το πρώτο και δεύτερο θέμα να συζητούν μαζί, γιατί το πρώτο εκ του κάνει η νομοθεσία το ακυρώνει και να πάμε στην εκπροσώπηση της απλής αναλογικής με τα 3/5 πάλι που να λύγει η διοίκηση και τα 2/5 να βγουν από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης, οι οποίες έχω στείλει και στον πρόεδρο τη διαδικασία. Εκλέγονται οι παρατάξεις αντιπολίτευσης, ψηφίζουν μεταξύ τους οι παρατάξεις αντιπολίτευσης εκτός από τους ανεξάρτητους περιφερειακούς συμβούλους. Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Θα δευτερολογήσω και θα απαντήσω οποιοδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ, κύριε Τοψίδη. Το λόγο για 5 λεπτά, κύριος Κατσιμέγας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα προσπαθήσω να μην εξαντλήσω το πεντάλεπτο για να διευκολύνω και τη συζήτηση και κάνω έκκληση και στους υπόλοιπους ομιλητές να πράξουν το ίδιο. Λοιπόν, η πλειοψηφούσα παράταξη διοίκησης περιφέρειας ερμηνεύει την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δεσμός όχι να κατέχεται από την περιφέρεια, αλλά να κατέχεται από την διοικούσα παράταξη. Είναι μια δική της ερμηνεία αυτή. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι ναι, η περιφέρεια πρέπει να έχει και έχει εκ του νόμου το πλειοψηφικό πακέτο.
δηλαδή έχει τις, τον πλειοψηφικό και κατ' επέκταση έχει και τους 8 από τους 7 περιφερειακούς συμβούλους, αλλά αυτό πρέπει να εκπροσωπηθεί κατά αναλογία της δύναμης των παρατάξεων στο περιφερειακό συμβούλιο. Η παράταξη του κ. Τοψίδη είχε την άλλη άποψη, που τελικά αυτή την άποψη την επιβεβαίωσε το Υπουργείο, την επιβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών της δικής σας κυβέρνησης, της κυβέρνησης του κόμματος που σας στηρίζει. Επομένως, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή δεν θέλετε να εφαρμόσετε αυτό το πράγμα. Σαφέστατα, αυτό που έστειλε ο κύριος Γενικός Γραμματέας δεν αποτελεί νόμο. Από την άλλη, εσείς, η παράταξη που στηρίζετε από τη Νέα Δημοκρατία, θα έρθει σε αντίθεση με την θέση του Γενικού Γραμματέα του κόμματος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, αν το δούμε και αυτό, θα κρίνουμε στη συνέχεια πραγματικά αν έχουμε και εμείς ήδη ισόασταν φρένας ή όχι. Πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι αδιανόητη η σύγκρουση της διοίκησης της περιφέρειας με τα επιμελητήρια, που στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτοί που πληρώνουν την ύφη από όλη αυτή τη διαδικασία, είναι οι ωφελούμενοι από τις δράσεις της εταιρείας Δεσμός, η οποία, όπως ξέρουμε, επιδοτεί τα ζητήματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Πραγματικά, εμείς δεν καταλαβαίνουμε, πιστεύουμε καλοπροαίρετα ότι όλοι έχουν καλές προθέσεις, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αυτές οι καλές προθέσεις πρέπει να εκφράζονται αποκλειστικά και μόνο από την παράταξη που διοικεί με το ποσοστό που πήρε η λαϊκή εντολή, που είναι 35-36%. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να ξεχάσουμε το ότι συνέβη μέχρι τώρα, να αφήσουμε τις εντάσεις, να δημιουργηθεί ένα διοικητικό συμβούλιο όπως έχει αποφασίσει, έχει πει, έχει υποδείξει, αν θέλετε, η κυβέρνηση, ο Γενικός Γραμματέας εμπροκειμένου του Υπουργείου Εσωτερικών, και να προχωρήσουμε πραγματικά με ψηλά το κεφάλι και ψηλό το φρόνημα να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα των πολιτών. Πραγματικά, επιτρέψτε μου για 30 δευτερόλεπτα να πω και αυτό, κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώς το δελτίο τύπου το οποίο εκδώσατε μετά την πρώτη απάντηση με έχει στεναχωρήσει βαθύτατα και με έχει στεναχωρήσει δυστυχώς από το ύφος σας, κύριε Πρόεδρε. Ως Πρόεδρος θα μπορούσατε να έχετε την άποψή σας, να την εκφράσετε την άποψή σας, αλλά δεν είχατε κανένα λόγο ούτε να εκδώσετε δελτίο τύπου, πράγμα πρωτόγνωρο για Πρόεδρο Συλλογικού Οργάνου, ούτε να πολιτικολογήσετε ως μη οφείλατε στην αρχή του δελτίου τύπου. Βέβαια έχετε κάθε δικαίωμα, το κάνετε, ελεύθερος πολίτης είστε, αλλά γι' αυτό το λόγο κρίνεστε. Και δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, κρίνεστε δυσμενός, τουλάχιστον από την πλευρά τη δική μου, για τον τρόπο που χειριστήκατε αυτή την υπόθεση. Όχι τόσο για το περιεχόμενο της άποψής σας, έτσι, για την άποψή σας, αλλά για τον τρόπο την οποία εκφράζεται, που δεν αρμόζει σε πρόεδρο συλλογικού οργάνου. Με όλη την αγάπη και το σεβασμό που έχω στο αξίωμά σας και αν θέλετε και τη συμπάθεια που έχω στο πρόσωπό σας, την οποία τη γνωρίζετε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Κατσιμίγα. Είναι παρόν και ο κύριος Δόντσος. Είμαστε 48 λοιπόν, επί συνόλου 51. Το λόγο για 5 λεπτά, κύριε Σιμητσής. Κύριε Σιμητσή, μας ακούτε? Δεν μας ακούει, κύριε Σιμητσής. Πάμε στον κύριο Τρέλη. Κύριε Τρέλη, μας ακούτε? Βεβαίως. Έχετε το λόγο για 5 λεπτά. Ναι, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με μια λαϊκή ρίση, παροιμία, πέστε τον όπως θέλετε. Αισθάνομαι, κύριε Κατσιμίχα, επειδή σας άκουω και εσάς προηγουμένως, ότι μάλλον πρόκειται για αυτό που λέει ο λαός μας, δύο γαϊδάρι μάλλον σε ξένια χειρώνα. Έχει βουήξει η περιφέρεια, κυριολεκτικά, και ειδικά ο χώρος των επαγγελματιών,
με βάση όλο αυτό το θέατρο που παίζεται, ποιος τελικά θα ελέγξει τη δεσμόση. Όλα τα τοπικά μέσα ενημέρωση και τα sites αναφέρουν. Ποιος θα κυριαρχήσει, τα επιμελητήρια ή η περιφέρεια. Αλήθεια κύριε, γιατί τόσος μεγάλος καυγάς. Πού εστιάζεται το ενδιαφέρον. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια και επί διοίκησης του κ. Παυλίδη και επί διοίκησης του κ. Γιαννακίδη παρατάξεις των αστικών κομμάτων κυριαρχούσαν και τότε είχαν πλειοψηφία. Γιατί όλα αυτά τα ζητήματα κυλούσαν μέλι και γάλα. Εγώ θα ήθελα από τους επικεφαλής και των άλλων παρατάξεων και των περιφερειάρχων να ανοίξουν τα χαρτιά τους να πούν γιατί. Δεν μπορεί να συζητάμε ή να κυκλοφορούν δευτερεύοντα και τριτεύοντα ζητήματα. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά στο λαό και τους εργαζόμενους της περιφέρειας. Αλήθεια, χρειάζονται αυτές οι αναπτυξιακές εταιρείες. Τι ρόλο έρχονται και πέσουν ή τι ρόλο έπαιξαν όλα τα χρόνια μέχρι σήμερα. Και τώρα βέβαια τον Ιούνιο με το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο δημιουργούνται και οι αναπτυξικοί οργανισμοί που εδώ και πέρα θα αρχίσει το μεγάλο όργιο της διασπάθησης του χρήματος με τη μεταφορά πλέον και άλλων δικαιωμάτων και άλλων πόρων από την τοπική διοίκηση σε αυτές τις έξω και πέρα από τα θεσμικά όργανα. Τι διαχειρίζεται ο δεσμός. Εκατομμύρια ευρώ του λαού της περιφέρειας και του λαού της χώρας μας. Για ποιο? Για να επενδύσουν συγκεκριμένη επιχειρηματική κύκλη όμιλη ή πιο πολύ για την περιφερειά μας, να το πούμε καθαρά, επιχειρήσεις. Που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι μεσαίες επιχειρήσεις για την περιφέρειά μας, με βάση τα δεδομένα που κατορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που υπάρχουν. Θέλετε να ρίξετε μια ματιά πόσες επιχειρήσεις και πόσες φορές έχουν ενταχθεί. Ανατρέξτε. Εγώ θα προκαλούσα και τον κύριο Τοξίδη και τον Περιφερειάρχη να μας δώσουν μια κατάσταση των επιχειρήσεων που όλα τα προηγούμενα χρόνια εντάχθηκαν και με τι ποσά και πόσες φορές στα περίφημα αυτά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Θα δείτε, το λέω και ειδικά, ποιοι λιμένονται αυτόν τον πλούτο. Ποιοι λιμένονται αυτούς τους πόρους. Εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή και τώρα που ξανασυζητήθηκε στην Βουλή η μετατροπή των αναπτυξιακών σε οργανισμούς. Εδώ και τώρα πρέπει όλοι αυτοί οι οργανισμοί και οι αναπτυξιακές να διαλυθούν. Το προσωπικό που απασχολείται να μεταφερθεί σε αντίστοιχα στους Δήμους και στις περιφέρειες, ως μόνιμοι υπάλληλοι, με παράλληλα το έργο που υπάρχει. Και όλες οι διαδικασίες που υπάρχουν της χρηματοδότησης στα πλαίσια αυτού του συστήματος, του αστικού λέμε, με ανάλογα τα κριτήρια που τίθονται, να ελέγχονται και να παρακολουθούνται από τις υπηρεσίες των περιφερειών ή τις αποκεντρωμένες μέσα από το δημόσιο, μέσα από το δημόσιο σύστημα. Αλήθεια, τι μπορείτε να πείτε, στα αστικά πλαίσια λειτουργεί, ό,τι αφορά, προσέξτε, τη διαδικασία, όχι τα κριτήρια που τίθονται. Για το ΠΑ, το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, σχέδιο βελτίωσης αγρότες. Όλα αυτά ελέγχονται από το ΙΠΑΤ και από την περιφέρεια. Γιατί δεν έχουμε παρατράγουδα. Βέβαια, στα κριτήρια που μπαίνουν και ποιοι μπορούν να τα επιβληθούν είναι άλλο ζήτημα, είναι πολιτικό ζήτημα, είναι ζήτημα ταξικό όπως καθορίζουν τα κριτήρια. Κοιτάξτε, εμείς σας το λέμε και σας καλούμε. Αν πραγματικά ενδιαφέρεστε ώστε να μην υπάρχει διασπάθηση πόρων, να υπάρχει πλήρη διαφάνεια, να μην διορίζονται ούτε να υποφελούνται οι ημέτεροι, να αποφασίσετε ότι δεν το χρειαζόμαστε αυτή την αναπτυξιακή, το δεσμό, και ότι προτείνουμε στην κυβέρνηση να περάσει όλη αυτή τη διαδικασία στην περιφέρεια. Μόνο σε αυτή τη διαδικασία θα μας βρείτε σύμφωνους και εμάς. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα συνενέχουμε, δεν θα συμμετέχουμε σε αυτές τις διαδικασίες. Γι' αυτό και από τώρα, κύριε Πρόεδρε, επειδή στις 3.30 δυστυχώς έχω ηλυμένες υποχρεώσεις, δεν θα μπορέσω να συνεχίσω μετά από την παρακολούθηση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα εκπροσωπήσει ο σύντροφος, ο συνάδελφος, ο Στεφανίδης. Από τώρα το δηλώνουμε ότι εμείς σε αυτή τη διαδικασία θα ξαναψηφίσουμε λευκό.
Ευχαριστώ κύριε Τρέλη. Ο κύριος Σιμιτζής μας ακούει τώρα. Ναι, πρόεδρε. Είχαμε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας που με φιλοξενεί σήμερα. Είχαμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Λοιπόν, να πω το εξής. Άρα και είμαστε αυτοδιοίκηση. Άρα αποφασίζουμε μόνοι μας εφαρμόζοντας τους νόμους που βεβαίως θέτει η πολιτεία για εμάς. Και όταν εφαρμόσουμε λάθος έναν νόμο, ποιος θα είναι αυτός που έχει την αρμοδιότητα να μας επαναφέρει σε τάξη. Όλοι ξέρουμε ότι δύο όργανα σε διοικητικό επίπεδο είναι αρμόδια να ελέγξουν την νομιμότητα μιας απόφασης. Είναι η αποκεντρωμένη και η Επιτροπή του άρθρου 7 του νόμου 23. Και οι δύο αυτές αποφάσεις συνενούν στο ότι η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν σωστή. Εάν βεβαίως συνεχίζει κάποιος να διαφωνεί με τα διοικητικά όργανα, βεβαίως η Επιτροπή του άρθρου 7 είναι ιονή δικαιοδοτική, γιατί συμμετέχουν νομικοί, το ξέρουμε αυτό, μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια. Και εδώ υπάρχει βέβαια και δικαστική απόφαση, έστω με τη μορφή της προσωρινής διαταγής. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι δεν δείχνει εικόνα σοβαρή το να προστρέχουμε σαν μικρά παιδιά στο Υπουργείο, το οποίο είναι το κατεξοχήν υπεύθυνο για την ετεροδιοίκηση στη χώρα μας, και να μας επιβάλλει καπέλο εμάς που είμαστε αυτοδιοικητικό όργανο. Και λυπάμαι πάρα πολύ που προσέτρεξαν στο Υπουργείο οι πρόεδροι των επιμελητηρίων και μαζί τους βεβαίως και ο κύριος Τοψίδης. Σαν μικρά παιδιά που ζητάνε από τον μπαμπά, από τη μαμά, μία χάρη, μία βοήθεια, γιατί ξέρω εγώ, ο μεγάλος αδερφός τους τραβάει τα αυτιά ή τους κάνει κάτι που τους φύγει. Έρχομαι λοιπόν στο έγγραφο του Υπουργείου. Εμένα μου έχει κοινοποιηθεί. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που μου το στείλανε. Και τι μας λέει αυτό το έγγραφο? Είναι άραγε μία εντολή? Είναι μια επιτακτική εντολή ότι κοιτάξτε εδώ, κάνετε λάθος? Είναι κάποιος καινούριος νόμος? Είναι μια υπουργική απόφαση? Είναι έστω μια γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου? Και να σας πω, αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι δεν είστε νομικοί και να το ξέρετε, ότι όλα τα Υπουργεία έχουν μόνιμους νομικούς συμβούλους, είναι οι λεγόμενοι δικαστικοί αντιπρόσωποι του Δημοσίου, οι οποίοι μπορούν να γνωμοδοτήσουν και πράγματι με πάρα πολλές φορές, έτσι, με τις γνωμοδοτήσεις τους, δίνουν λύσεις σε προβλήματα δισερμήνευτων νομικών διατάξεων. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι ένα έγγραφο που υπογράφει διοικητικά ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος είναι ένα όργανο του Υπουργείου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι όργανο υπερκείμενο της περιφέρειας. Ούτε είναι γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου, γιατί να ξέρετε ότι αν οι νομικοί, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι του Δημοσίου είχαν και αυτοί κάποια απορία ή κάποια αίσθηση ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια δύσκολη διάταξη, την παραπέμπουν στο Νομικό Συμβούλιο για να αποφανθεί και το τμήμα ή η ολομέλεια. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εδώ υπάρχει ένα απλό έγγραφο του Υπουργείου, το οποίο πραγματικά έχει δίκιο ο Κώστας Κατσιμίγας, μας προσβάλλει όλους, πρέπει να ανακληθεί. Είμαι σίγουρος ότι έχουν γίνει οι σχετικές ενέργειες και αν δεν έχουν γίνει, αγαπητέ Περιφερειάρχη, πρέπει να γίνουν και μάλιστα επιτακτικά ο Γενικός Γραμματέας να μπει στη θέση του, γιατί πραγματικά δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα είτε να ερμηνεύει τον νόμο είτε να μας θέτει εντολές. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι δεν είναι νέο στοιχείο το έγγραφο του Υπουργείου αυτό, το οποίο εν πάση περιπτώσει εστάλει όπως εστάλει, δεν είναι έγγραφο του Υπουργείου, δεν αποτελεί νέο στοιχείο και δεν συμφωνώ στο να ανακληθεί η απόφαση εκείνη με την οποία μεταξύ άλλων και εγώ έχω οριστεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, του Δεσμός, της εταιρείας Δεσμός. Θα παρακαλέσω όλους, πραγματικά θα συμφωνήσω ότι πρέπει επιτέλους το Διοικητικό Συμβούλιο του Δεσμού να προχωρήσει, να κάνει τη δουλειά του και θα είναι πραγματικά προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας της περιοχής μας. Και προς όφελος φυσικά και των επιμελητηρίων, αφού τα μέλη των επιμελητηρίων θα ωφεληθούν από τα διάφορα προγράμματα και κυρίως βεβαίως από την μη επιστρεπτέα επιχορήγηση. Αυτά, πρόεδρε.
Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πω ειδικό αγορητή, τον κύριο Γάκη, παρακαλώ. Δεν σας άκουσα. Ειδικό αγορητή για το θέμα τον κύριο Γάκη, ξέχασα να ορίσω να αυτή τη δικασία. Ναι, είναι παρόν ο κύριος Γάκη. Δεν έχει μπει. Παρόν, παρόν, ναι. Άρα, εφόσον είναι και ο κύριος Γάκης παρόν, είμαστε 49. Να σημειωθεί και αυτό στο πρακτικά. Ωραία. Ειδικό αγορητή λοιπόν ο κύριο Γάκη εκ μέρου τη Περιφερειακή Σύνθεση. Το λόγο ο κύριο Περιφερειακή. Μου από την Ενωτική Πρωτοβουλία. Και κύριο Κατσιμπέ μου από την Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία. Ωραία. Το λόγο ο κύριο Περιφερειακή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σα πω κι εγώ με τη σειρά μου ότι προκύπτει όπω προκύπτει. Το πρόβλημα πολλέ φορέ δεν είναι μόνο διαχειριστικό ή δομικό, αλλά εδώ πέρα έχουμε και εγγενή προβλήματα. Εμείς γι' αυτό καλούσαμε και υπογράφαμε για έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο, προκειμένου όλες αυτές οι διατυπώσεις, οι παρατυπίες, όπως θέλετε πείτε το, να αξιολογηθούν, να εξορθολογιστούν, για να μπορέσει επιτέλους να βγει μια άκρη, κυρίως εμάς το που μας ενδιαφέρει, το τρέχον ζήτημα της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Γι' αυτό και εκτιμούμε ότι δεν θα πρέπει να ήσασταν τόσο αδιάλακτος, προκειμένου όλα αυτά να συζητούνται. Αλλά ακριβώς επειδή τα προβλήματα είναι εγγενή, πολλές φορές, δηλαδή δομικά, δηλαδή το πώς εφαρμόζουν οι αναπτυξιακές εταιρείες της περιφέρειας των Δήμων. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που τους δίδεται η ευχαίρεια αυτή, η δυνατότητα, προκύπτουν πολλά προβλήματα. Τα εξήγησε ο κύριος Τρέλης και συμφωνώ σε αυτό, σε ορισμένα, ως προς τουλάχιστον τη λειτουργία τέτοιων αναπτυξιακών εταιριών. Εμείς ξεκαθαρίσαμε από την πρώτη στιγμή ότι θέλαμε να λυθεί αυτό, γι' αυτό και ζητούσαμε όλη αυτή τη διαδικασία και τα επανειλημμένα περιφερειακά συμβούλια. Δεν, από εμάς, από θέση αρχής, δεν διεκδικούμε καμιά θέση σε τέτοια δουσού. Εμείς θέλουμε, και το έχουμε ξαναπεί, έναν άλλο δημόσιο κρατικό φορέα με κοινωνικό έλεγχο, προκειμένου να υπάρχει μια άμεσότητα, μια διαφάνεια και κυρίως να σειρέει το χρήμα από πάνω προς τα κάτω, προς τις επιχειρήσεις ή προς τις ντόπιες δραστηριότητες, επαγγελματικές δραστηριότητες, τοπικές επαγγελματικές δραστηριότητες. Αυτά από μένα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Περεντίδη. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε Χατζηγενές. Ναι, δεν ξέρω αν με έχετε βάλει παρόν, διότι δεν μπορούσα να συνδεθώ. Άρα είναι και ο κύριος Χατζηγενές παρόν, συνεπώς είμαστε 50. Ο κύριος Σημεωνίδης μονολείπει, μας ακούει ο κύριος Σημεωνίδης. Όχι, 50 λοιπόν. Για 5 λεπτά το λόγο ο κύριος Καραγιώργης. Ακούγομαι Πρόεδρε, καλησπέρα. Εγώ δεν είμαι νομικός, οπότε εκ των πραγμάτων δεν είμαι σε θέση να αξιολογήσω την αξία ενός εγγράφου. Ακούγοντας όμως τους προαλήσαντες και τον κύριο Σιμιτζή προηγουμένως που εκλαμβάνω την άποψή του ως νομικό, αντιλαμβάνομαι ότι εδώ υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο δεν έχει νομική ισχύ, ικανή να μπορέσει να αλλάξει την απόφαση ενός Περιφερειακού Συμβουλίου. Εκείνο που ξέρω είναι ότι έχει πάρθει μια απόφαση από 51 ανθρώπους με βάση την πλειοψηφία έτσι όπως εξελίχθηκε η διαδικασία τότε. Και άρα λοιπόν, εάν αυτό το έγγραφο δεν έχει νομική ισχύ, δεν είναι ένας νόμος του κράτους που να διαφοροποιεί τα δεδομένα, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος συζήτησης στην προκείμενη περίπτωση. Εκείνο όμως που πρέπει και βγαίνει στο δικό μου το μυαλό από την συζήτηση αυτή, είναι ότι κακώς απευθυνόμαστε δεξιά και αριστερά. Προφανώς θα πρέπει να βγει μία απόφαση η οποία να επιβεβαιώνει το καλός της απόφασης ή το κακός, αν θέλετε, του Περιφερειακού Συμβουλίου και δεν καταλαβαίνω, εφόσον αυτή δεν έχει ισχύ νόμου, για ποιον λόγο επανεργόμαστε. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει, εάν δεν έχει τέτοια ισχύ ένα έγγραφο το οποίο έρχεται από την Αθήνα, να μπω σε μια διαδικασία δεύτερης ή τρίτης σκέψης από αυτό που εμείς αποφασίσαμε και εγώ συγκεκριμένα. Άρα θα παραμείνω στην θέση που είχα μείνει στην αρχή, που σημαίνει ότι δεν θα συμφωνήσουμε με την όλη διαδικασία. Ευχαριστούμε κύριε Καραγιώργη. Ο κατάλογος ομιλητών έχει κλείσει. Θα μιλήσει ο κύριος Γάκης, ο κύριος Χατζηπέμου ως ειδικοί αγορητές και ο κύριος Μαρκόπουλος που έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Γάκη, δεν έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Ακούτε. Ακούω. Θέλω να ξεκινήσω λίγο από την τοποθέτηση του κυρίου Σιμιτζή ως προς το ζήτημα του κατά πόσο ένα έγγραφο είναι νόμος ή όχι. Θέλω να πιστεύω ότι οι γνωμοδοτήσεις και οι εισηγήσεις που παίρνουμε σε πολλά θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν αποτελούν νόμους, αλλά τις ακολουθούμε για να λάβουμε κάποιες αποφάσεις. Δεν μας δεσμεύουν νομικά, ούτε μας δημιουργούν κάποια νομική υποχρέωση.
Αν δηλαδή το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίζει πάντα μόνο με βάση έγγραφα τα οποία αποτελούν νόμους, τότε σίγουρα οι αποφάσεις, οι μισές από αυτές που παίρνουμε, δεν θα έπρεπε να τις λαμβάνουμε εμείς. Πρώτον. Δεύτερον, το κατά πόσο έχει όχι αποδεικτική ισχύ, γιατί άκουσα που είπε ο κύριος Σιμιτζής ότι δεν αποτελεί γι' αυτό νέο στοιχείο που εισέρχεται πλέον στη διαδικασία. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κρίνει δικαστήριο, δεν θα το κρίνουμε εμείς. Έτσι, νομίζω ότι μπήκαμε στη διαδικασία να ψηλάφει αποφάσεις με αυτά που λέει ο κύριος Σιμιτζής, εκτός και αν ο ίδιος αισθάνεται ότι είναι και δικαστής στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θέλει να λάβει και τέτοιες αποφάσεις. Για μένα το κρίσιμο εδώ είναι ότι υπάρχει μια εισήγηση ενός Γενικού Γραμματέα ενός Υπουργείου, ο οποίος εκφράζει θεσμικά την άποψή του σχετικά με το πώς ερμηνεύεται ο νόμος αυτός που πρέπει να εφαρμόσουμε κι εμείς. Γιατί δεν υπάρχει και απόφαση δικαστηρίου που να έχει ερμηνεύσει και να έχει νομολογήσει πάνω στο ζήτημα αυτό, έτσι. Οπότε ερμηνεύουμε κι εμείς, σαν Περιφερειακό Συμβούλιο, τον νόμο και λάβαμε μια απόφαση, τον ερμήνευσε και ένας Γενικός Γραμματέας. Στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, νομίζω ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει στο κατά πόσο η απόφαση για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δεσμού θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικότερη και δικαιότερη. Και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, προσπαθώντας με διάφορα τερτύπια και επικαλούμε τις νομικές μας γνώσεις, ορισμένοι από εμάς, να δημιουργήσουμε την κατάσταση στο ότι θα πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο να εκπροσωπείται στο Δεσμό μόνο από τα μέλη της πλειοψηφίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Γάκη. Το λόγο για 3 λεπτά, ο κύριος Χατζηπέμου. Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω σε 2 λεπτά, γιατί βρίσκομαι εκεί όπου έχω πρόβλημα με τη σύνδεση. Θα σταματήσω δηλαδή ως κοινοδήγης και θα μιλήσω μόλις βρω καλό σήμα. Ωραία. Δίνουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Μαρκόπουλο για 3 λεπτά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύ σύντομα να πω και εγώ τη γνώμη. Έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο, αν είναι αυτοδιοίκηση, το σθένος να συζητήσει την ουσία του θέματος ή κρύβεται στις διαδικασίες? Μια ερώτηση την οποία πρέπει να την απευθύνει ο καθένας στον εαυτό του για να πάψουμε να παίζουμε την κολοκυθιά, προσπαθώντας με τερτύπια νομικήστικα σαν αυτά του κυρίου Σιμιτζή, τα οποία νομίζω ότι δεν χρειάζονται και καμία ιδιαίτερη φιλοσοφία για να απαντηθούν, θα πρέπει να πούμε, είναι η ουσία αυτή την οποία μας λέει το Υπουργείο ή δεν είναι? Να το πω διαφορετικά. Τολμάει η διοίκηση της περιφέρειας, κύριε Σιμιτζή, κύριε Πρόεδρε που ευτελίζει στη διαδικασία συνέχεια, κύριε Περιφερειάρχη και λοιποί κύριοι συνάδελφοι, να ρωτήσετε το Υπουργείο ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να εφαρμοστεί? Τολμήστε, ρωτήστε. Εμείς μπορούμε να το ρωτήσουμε και μεθαύριο και να του πούμε, τίθεται θέμα επειδή έχουμε εκεί έναν πρόεδρο έτσι καλλιώς, ο οποίος συμπεριφέρεται με έναν τρόπο αλόκοτο, ο οποίος απέχει παρασάγκας από κάθε όριο ευπρέπειας και δημοκρατικότητας, να μπούμε στη διαδικασία και να πούμε ποια είναι η ουσία. Είναι η ουσία ότι η διοίκηση πρέπει να ορίζει αυτούς που θέλει, γιατί ο Περιφερειάρχης κατάφερε να φέρει απέναντί του όλους τους κοινωνικούς φορείς ή δεν είναι? Αυτό είναι το θέμα. Τίποτε περισσότερο. Όλα τα άλλα, κύριε, είναι λόγια και παραμύθια. Εάν τυχόν έχετε το σθένος, μπορείτε να το ρωτήσετε. Εμείς μπορούμε να ρωτήσουμε στο Υπουργείο και για τα σημερινά αυτά φεδρά τα οποία συζητώνται και να πούμε, τίθεται θέμα ανάκλησης έτσι αλλιώς, για να σοβαρευτούμε λίγο. Αν αυτή τη στιγμή το Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριοι, πρέπει να πάρει μια απόφαση, είναι να εφαρμόσει την νομοθεσία. Η νομοθεσία είναι νόμος, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, και πρέπει να κοιτάμε μπροστά, ξεφεύγοντας από εγωισμούς και ξεφεύγοντας από μικροπρεπείς και εσωστρεφείς και προβληματικές θεωρίες των πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή στην διοίκηση η ουσία είναι ότι χρειάζεται, δικαιούται ένα κομμάτι και η αντιπολίτευση, και αν έχετε την ευθυξία, αν έχετε την ευπρέπεια και αν έχετε την ανωτερότητα, παραδεχτείτε το. Εάν δεν έχετε, αυτό το θέμα θα σέρνετε μέχρι να υποχρεωθείτε να εφαρμόσετε αυτό το οποίο είναι το σωστό, το θεμητό και αυτό το οποίο προβλέπει ο νόμος. Πρόεδρε, λυπάμαι για λογαριασμό σου για τη συνεδρία που συγκάλεσε σήμερα. Ανακάλεσα και ανέβαλα πολλές δουλειές προκειμένου να μπορώ να είμαι σήμερα εδώ. Και θεωρώ ότι με την συμπεριφορά σου και προχθές που δεν συγκάλεσες το Συμβούλιο
και με τη συμπεριφορά σου σήμερα που το συγκάλεσε σε 4 ώρες, ευτελίζεις πρώτα τον εαυτό σου, και ο χαρακτήρας είναι πολιτικά, προσωπικά δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις, και δεύτερον και το θεσμό της περιφέρειας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μαρακόπουλο. Το λόγο για 3 λεπτά, κύριος Κατζηπέμου. Λοιπόν, με ακούγουμε τώρα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ δεν θα ήθελα να αναφερθώ στο τι λέει ο νόμος. Θα ήθελα κυρίως να μιλήσω για τη φιλοσοφία του νόμου, τον οποίο επικαλούμαστε για την αναλογική συμμετοχή του Περιφερειακού Συμβουλίου στη διοίκηση της ΔΕΣΜΟΣ, γενικότερα στη διοίκηση οποιασδήποτε εταιρείας, βάσει περιπτώσει, συμμετέχει η Περιφέρεια. Πού αποσκοπεί η νομική θεμελίωση της συμμετοχής? Μα στη δημοκρατική εκπροσώπηση της Περιφέρειας. Στο να μπορεί αναλογικά, δημοκρατικά και με μια μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα να συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου αναλογικά σε μια διοίκηση. Ενός θεσμικού οργάνου, το οποίο έχει συγκεκριμένο ρόλο να διαδραματίσει. Άρα λοιπόν το να καθόμαστε να λέμε ότι ναι, σαν μικρά παιδιά με τον μεγάλο αδερφό και διάφορες τέτοιες έτσι φεδρολογίες, χρονώ ότι προσβάλλει κυρίως εμάς που προσφεύγουμε σε αυτές. Για έναν απλό απλούστατο λόγο, γιατί είναι πολύ ωραίο να συζητάμε για το πώς θεμελιώνονται τα δημοκρατικά δικαιώματα των μειοψηφιών μέσα σε ένα περιφερειακό συμβούλιο, αλλά να τα ξεχνάμε εκεί όπου η συνεργασία μας, η μετεκλογική, μας οδήγησε στο να υιοθετούμε τελείως διαφορετικές απόψεις από αυτές που θα έπρεπε να πρεσβεύουμε, τουλάχιστον όσοι θέλουμε να λεγόμαστε δημοκράτες. Τουλάχιστον. Περαιτέρω να πω και το εξής, έτσι, για την ΕΠΑΕ και γενικότερα το ποιοι συμμετέχουν σε όλες αυτές τις αναπτυξιακές εταιρείες σε πανελλαδικό επίπεδο. Η μόνη περιφέρεια που συμμετέχει είναι η δική μας. Και η μόνη περιφέρεια που έχει την αξίωση να συμμετέχει μάλιστα και πλειοψηφικά κτλ. Κτλ. Είναι η δική μας. Δεν υπάρχουν άλλες περιφέρειες σε αυτά τα θεσμικά όργανα που εν πάση περιπτώσει κινούνται στην διαδικασία διαχείρισης του ΕΣΠΑ σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι σε ό,τι αφορά τα μεγάλα συμφέροντα όπως αναφέρθηκε ο κύριος Τρέλης. Μόνο η δική μας περιφέρεια αναζητά να έχει συγκεκριμένο ρόλο. Και ας μην ξεχνάμε γιατί ξεκίνησε και η φασαρία με τα επιμελητήρια. Ξεκίνησε για την αλλαγή εν μία νυχτή του διευθυντή της ΔΕΣΜΟΣ. Από εκεί δεν ξεκίνησε. Ξεχνάμε λοιπόν το τι έγινε. Μέσα σε 2 ώρες αναζητήθηκε η αλλαγή του διευθυντή, χωρίς αιτιολογία. Με ένα έγγραφο το οποίο εστάλει στα επιμελητήρια. Και αυτό ήταν που ξεσήκωσε τα επιμελητήρια. Άρα λοιπόν, ας μπούμε σε μία διαδικασία πρώτον να σκεφτούμε πώς δημοκρατικά θα διασφαλίζεται και το δικαίωμα όλων στη συμμετοχή ενός οργάνου, όπως αυτή η περίπτωση του δεσμού, γιατί αλλιώς θα μπορούσαμε να οδηγούμαστε συνεχώς στο να συζητάμε θέματα που αφορούν το δεσμό μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να τα συζητά αυτά τα θέματα, μέσα, επαναλαμβάνω, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θέματα που ενδεχομένως αφορούν ακόμη και επιλογές της διοίκησης της δεσμός. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα πρέπει να δούμε το πώς δημοκρατικά θα διασφαλίζουμε το δικαίωμα της συμμετοχής των παρατάξεων στις διαδικασίες τις οποίες ο νόμος προβλέπει. Και ο νόμος εκεί απέβλεπε να μπορούν όλες οι μειοψηφίες να συμμετέχουν ή να συμμετέχει το Περιφερειακό Συμβούλιο με τη μέγιστη δυνατή ικανότητά του. Όχι στη βάση ενός αποτελέσματος εκλογικού που είναι της τάξης του 35%, ούτε στη βάση κάποιων συνεργασιών οι οποίες έχουν ωφελημίστικο σκοπό, για να μην πω καμία πιο βαριά κουβέντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Χατζηπέμου. Κύριε Τοψίδη, θέλετε να δευτερολογήσετε? Μάλιστα. Έχετε το λόγο για 2 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτον θα ήθελα να σας καταγγείλω, γιατί το είπες προηγουμένως στην τοποθέτησή μου, γιατί δεν στείλατε το έγγραφο αυτό σε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους για τα πρακτικά. Γιατί η επικεφαλής, θεώρησα εγώ μέσα στα πλαίσια της αγαστής συνεργασίας, όταν το κοινοποίησε η περιφέρεια, να το κοινοποίησε ο επικεφαλής. Από εκεί και πέρα είναι ευθύνη σας να μην στέλνει την πρόσκληση όπως ακριβώς έχει έρθει και να αποκρίνεται μονομερώς στα στοιχεία που θέλετε εσείς. Δεύτερον,
Θα ήθελα επίσης και εγώ να καταγγείλω στη δευτερολογία μου τη θέση σας ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου στις προηγούμενες συνεδρίες που ζητήσαμε, που βγάλατε δελτίο τύπου για να μας πείτε ότι σας ζητήσαμε να παρανομήσετε. Να ξαναλέω πάλι να ακούσετε παιδιά, ή τώρα παρανομείτε που μας καλέσετε, ή πρέπει να ανακαλέσετε να ψέφατε. Το λέω αυτό να ρωτήσω πρακτικά. Επίσης, θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Σφιλιτζή, ο οποίος και ως νομικός θα έπρεπε να γνωρίζει ότι οτιδήποτε έφυγε στην αντίληψη νέα δεδομένα, που λέτε νέα δεδομένα, είναι νέα δεδομένα, είναι 22 πρώτου, και μάλιστα είναι μια απόφαση πώς ακυρώνει το Γενικό Γραμματέα ενός Υπουργείου, ο κύριος Σφιλιτζής, δηλαδή ότι εμείς είμαστε αυτοί ικανοί που μπορούμε να κρίνουμε τους υπουργούς, τους υπουργούς ανώτερούς μας. Επομένως, θα πρέπει αυτή τη στιγμή εμείς όλοι μας να μην είμαστε συνυπεύθυνοι παρά μόνο αυτοί που θα ψηφίσουν σήμερα κάτι διαφορετικό από αυτό, στο οποίο να μην κάνουμε την εφαρμογή μιας νομοθεσίας η οποία πραγματικά έρχεται να ενισχύσει τη δημοκρατικότητα σε μια χώρα στην οποία πραγματικά είμαστε περήφανοι για τη δημοκρατία που διδάξαμε σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, αυτό που είπε ο κ. Καραγκιός δεν έχει καμία νομική ισχύ. Πιθανολογώ ότι το λεξιλόγιο του λίγο να ήταν διαφορετικό, ότι ενώ κάποιο λάθος έκανε. Δεν υπάρχει ότι δεν έχει νομική ισχύ. Δεν μας επιβάλλει ότι έχει νομική ισχύ οποιαδήποτε απόφαση. Είναι φυσικά, αν θέλετε, νομική, πάνε επειδή είναι παράνομη. Δεύτερον, θα πρέπει πραγματικά σήμερα, αν θέλουμε να μπούμε στην ουσία του θέματος και αν θέλουμε πραγματικά να λυθεί το θέμα της εταιρείας Δεσμός του ουσιαστικά, να βάλουμε μια αναλογική εκπροσώπηση και να σταματήσει οποιαδήποτε άλλη δικασία. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα συνεχιστεί πάλι αυτή η δικασία. Γιατί ο καθένας έχει το δικαίωμα να προσφύγει για να υπηρεστεί τα συμφέροντά του. Ο κύριος Σημητής, μάλλον μικρός, δεν τον μέζα και θυμάται αυτή τη στιγμή τα παιδικά του χρόνια. Εγώ δεν έχω τέτοια κόμπλεξ, κύριε Σημητζή, σας απαντώ προσωπικά, γιατί αναφερθήκατε ότι αυτή τη στιγμή σε ένα περιφερειακό συμβούλιο υποβαθμίζεται, αν θέλετε, το υπόβαθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να προσφύγει οπουδήποτε δίνει η δικαιοσύνη ή η νομοθεσία το δικαίωμα. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν ξανααναφέρω στο λάθος, στη λάθος τοποθέτηση του κ. Σημητζή για την παραπάνηση του κοινού. Είπε ότι σε δύο όργανα προσφύγαμε και δόθηκε θετική απάντηση. Πρώτον, δεν πήγαμε στην αποκεντρωμένη, πήγαμε απευθείας στην Επιτροπή Άρθρο 7 για λόγους δικούς μας νομικούς, στρατηγικούς. Και η Επιτροπή Άρθρο 7 ξαναείπε στην πρωτολογία μου ότι απάντησε ότι η απόφαση σωστή. Γιατί η περιφέρεια δεν έχει πάνω από το 50%. Ενώ το έγγραφο, το δεύτερο που έρθει, και μάλιστα είπε το διάβασε και είναι νομικός, δεν πρέπει να ντρέπεται, γιατί τουλάχιστον προσωπικά δεν πρόκειται να τον πάρει ποτέ νομικό. Λοιπόν, θα έπρεπε να διαβάσει που λέει ότι ισχύει και κάτω από το 50% αυτό. Επομένως, στην ουσία της Επιτροπής του άρθρου 7 απαντάει συγκεκριμένο έγγραφο. Ακυρώνει την απόφαση του άρθρου 7 και σαν νομικός, αν δεν μπορεί να καταλάβει αυτά, εγώ δεν έχω να πω. Επομένως, η δική μου θέση ως παράταξη είναι ότι θα πρέπει το πρώτο θέμα να ανακληθεί αυτούσιο, γιατί είναι ούτως ή άλλως έρχεται η νομοθεσία που το επικαλύπτει και να πάμε κατευθείαν στην τοποθέτηση. Σε περίπτωση όμως, για να μην ξαναπάρω το λόγο, δεν έχω το δικαίωμα, που καταστρατηγεί στην νομοθεσία, εσείς είστε υπεύθυνος υπόλογος των πράξεων αυτών, όπως και στην προηγούμενη συνεδρίαση, θα πρέπει να, στο ψήφισμα, στην ψήφιση να μπει ανάκληση ή μη. Μετά την ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών και μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Τοψίδη. Κύριε Κατσιμίγα, θέλετε να δευτερολογήσετε? Κύριε Κατσιμίγα. Πραγματικά θλίβομαι, διότι αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει. Με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Κύριε Κατσιμίγα. Έχω θέμα. Ναι, έχετε κάποιο πρόβλημα με τη συνσύνδεση. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σημητζή τότε, μέχρι να αποκατασταθεί του κυρίου Κατσιμίγα η σύνδεση. Εκτός, κύριε Κατσιμίγα, μας ακούτε τώρα? Κύριε, σας ακούω με διακοπές. Εγώ πώς ακούγομαι έχει σημασία. Ακούγεστε τώρα. Ακούγομαι καλά, καθαρά, γιατί με τον κύριο Τοψίδη είχα θέμα. Τον άκουγα με διακοπές. Έκανα κάποια διαλύματα, ναι, ναι, ναι. Έχετε το λόγο. Πραγματικά θλίβομαι, διότι δεν βλέπω να υπάρχει μια διάθεση να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στη Δεσμός. Βλέπω την αιμονή της διοίκησης, της πλειοψηφίας που ελέγχει η διοίκηση. Δεν εμένει σε αυτά τα οποία
ουσιαστικά έχουν πυροδοτήσει αυτή την κόντρα. Από εκεί και πέρα πραγματικά απορώ και εξίσταμαι και για την ερμηνεία που έκανε ο κύριος Σιμιτσής, ουσιαστικά μηδενίζοντας την άποψη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου και θεοποιώντας την άποψη της Επιτροπής του άρθρου 7 που αποτελείται από έναν αρό πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έναν περιφερειακό σύμβουλο και μία υπάλληλο της αποκεντρωμένης και επίσης μια προσωρινή διαταγή που είναι δεν είναι και προσωρινή διαταγή ενός δικαστηρίου. Σε αυτά εδώ λοιπόν πρέπει να προσκυνήσουμε και στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου πρέπει να τον αγνοήσουμε. Αυτή την προσέγγιση δίνει ο κύριος Σιμίτσης. Δεν είμαι νομικός. Εν πάση περιπτώσει, έχω όμως κάποια ηλικία και μια εμπειρία στην αυτοδιοίκηση ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά πράγματα και ότι πρέπει κάποια στιγμή να λειτουργήσουμε για το συμφέρον των επιχειρήσεων της περιφέρειας και αυτό θα γίνει αν εδραιώσουμε ένα κλίμα συνένεσης. Αυτή τη στιγμή η αιμονή της διοίκησης να συνεχίσει έτσι, ουσιαστικά πυροδοτήσει μία σειρά από κόντρες, μία σειρά αν θέλετε από δικαστικούς αγώνες με άγνωστο αποτέλεσμα. Διότι δεν μπορεί κανείς να προδικάζει ότι η Επιτροπή του άρθρου 7 ή η προσωρινή μέσα σε εισαγωγικά διαταγή του δικαστηρίου της Κομωτινής, διότι ακόμα εκκρεμεί η δίκη και ενδεχομένως να έχουμε άλλα αποτελέσματα, ακόμα δικαστική κρίση δεν υπάρχει. Λοιπόν, αντί να ομαλοποιήσουμε την κατάσταση και να φέρουμε γαλήνη και ηρεμία στην δεσμός, εξακολουθούμε και κρατάμε μία κόντρα εις βάρος, αν θέλετε, των ωφελούμενων από τις δράσεις αυτής της επιχείρησης. Πραγματικά θλίβομαι και τίποτε περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κατσαμέγα. Κύριε Σιμιτζή, θέλετε να δευτερολογήσετε? Ναι, Πρόεδρε, θα δευτερολογήσω. Αντιπαρέρχομαι καταρχάς τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Δεν βαριέσαι. Όσοι τα λένε, ας τα υποστούν οι ίδιοι τους. Θέλω να εξηγήσω δύο πραγματάκια που ίσως δεν ακούστηκαν μέχρι τώρα. Όταν μιλάμε για νομικό πρόσωπο ΟΤΑ, εννοούμε για νομικό πρόσωπο το οποίο, στο οποίο έχει την απόλυτη πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων, δηλαδή και των ψήφων. Έτσι, 50% συν ένα, συν μία ψήφο. Επειδή λοιπόν η δεσμός, κύριε Κατσιμίγα, και το ξέρετε πολύ καλά αυτό, όπως και εσείς κύριε Τοψίδη το ξέρετε, τα άλλα μέλη του Συμβουλίου πιθανόν να μην το ξέρουν. Η δεσμός κάποτε είχε την εξής μετοχική σύνθεση. Η περιφέρεια είχε 52% και κάτι ψηλά. Και ακριβώς για να μην θεωρηθεί νομικό πρόσωπο ΤΑ και έχει τις διάφορες δεσμεύσεις της νομοθεσίας που ίσχυε τότε και που συνεχίζει να ισχύει σε ένα μεγάλο βαθμό, η διοίκηση Γιαννακίδη, το θυμάστε αυτό κύριε Κατσιμίγα, μεταβίβασε ένα ποσοστό 3% στα επιμελητήρια και έτσι κατέβηκε κάτω από το 50%. Θέλετε να σας τα θυμίσω αυτά? Και με αυτή την έννοια λοιπόν η εταιρεία Δεσμός, που δεν είναι ανώνυμη εταιρεία, δεν είναι κερδοσκοπική εταιρεία, είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική. Σημειώστε το κι αυτό. Από εδώ και πέρα, από τότε δηλαδή που έγινε αυτή η μεταβίβαση, η περιφέρεια έχει ποσοστό κάτω του 50%. Κατά συνέπεια, η αστική εταιρεία Δεσμός δεν υπάγεται στις περιοριστικές διατάξεις της νομοθεσίας των νομικών προσώπων ΟΤΑ. Και μάλιστα, αυτό το είχαμε συζητήσει και το είχαμε αναφέρει κατά τη συζήτηση που ζητάτε τώρα την ανάκληση. Όταν εκεί παρουσίασα μία εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έλεγε ότι αυτός ο νόμος που προβλέπει την ποσόστοση 3/5 στα νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ισχύει σε όλα τα νομικά πρόσωπα εκτός από τις αστικές εταιρείες. Δηλαδή, τις αστικές εταιρείες δεν τις ανέφερε. Ανέφερε τα νομικά πρόσωπα, ανέφερε τα σωματεία, ανέφερε διάφορα άλλα πρόσωπα νομικά, όχι όμως τις αστικές εταιρείες. Διότι υπάρχει λόγος, εννοείται. Όταν μιλάμε για ένα νομικό πρόσωπο που δεν είναι κερδοσκοπικό και έχει τον χαρακτήρα που έχει η αστική εταιρεία Δεσμός. Δηλαδή, τι να κάνει, να διαχειρίζεται ως ενδιάμεση διαχειριστική αρχή μέσω του ΕΦΠΑΕ, να μοιράζεται και να διαχειρίζεται τέλος πάντων τα κονδύλια του ΕΣΠΑ που αφορούν την επιχειρηματικότητα. Άρα λοιπόν
Αυτό για μένα είναι ξεκάθαρο από τότε και δεν αλλάζει φυσικά με αυτό το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα. Και βεβαίως, αγαπητέ Κώστα Κατσιμίγα και αγαπητέ Χριστόδουλε Τοψίδη και όποιος άλλος ενίσταται για τους χαρακτηρισμούς μου και την αδιαφορία μου προς το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα, μη σας ξανακούσω άλλη φορά να γκρινιάζετε ότι έρχεται πατερναλιστικά ο οποιοσδήποτε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και μας επιβάλλει τις διαθέσεις και τις θελήσεις της κυβέρνησης. Λοιπόν, είμαστε ανεξάρτητο συλλογικό όργανο και αποφασίζουμε νόμιμα, έτσι, μέσα στο πλαίσιο του νόμου και δεν μας επηρεάζει αυτό το έγγραφο που δεν έχει κανένα νομικό χαρακτήρα, ούτε επιτακτικής εντολής, ούτε γνωμοδοτήσεως νομικής, είτε της νομικής υπηρεσίας, είτε του νομικού συμβουλίου του κράτους. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα πω προσωπικό, μόνο 10 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα να διευκρινίσω κάτι. Δεν θα πω προσωπικά, κύριε Συνδητή. Ευχαριστώ. Λέει το έγγραφο, δείτε, το λάβατε μπροστά σας, εφαρμογή ημί της διάταξης σε αστική μικροσκοπική εταιρεία που μετέχει περιφέρεια με ποσοστό κάτω του 5%. Δηλαδή, αυτό που είπατε μόλις πριν, επειδή το έχει το έγγραφο μπροστά σας, αν διαβάσετε τη θεματολογία του Γενικού Γραμματέα, λέει, γιατί απλά διαφωνώ ως προς την τοποθέτηση, δεν θα πω στα υπόλοιπα τα προσωπικά. Εφαρμογή σε αστική μικροσκοπική εταιρεία που περιφέρεια κατά του 5%. Δηλαδή, ουσία, αυτό που είπατε μόλις πριν δεν ισχύει. Μόνο εκεί ήθελα να διορθώσω, αν θέλει τοποθετηθεί με αυτό. Μα τα λέει αυτά, τα λέει το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα, εγώ δεν συμφωνώ. Άλλο αυτό, okay. Γιατί στην εισήγησή σας. Συγγνώμη. Δεν θα κάνω διάλογο, μην πάρω το χρόνο σας. Στην εισήγηση είπατε ότι αυτά ισχύουν όταν η περιφέρεια έχει πάνω από 5%. Το λέω απλά. Όχι, είναι η άποψή μου. Σας είπα ότι είναι η άποψή μου. Άποψή σας. Απλά εντάξει, ωραία. Πρέπει το λέω αυτό, δεν θέλω να την παρατηθώ άλλο. Απλά το λέω για να το καταλάβω σωστά. Κύριε Τρέλη, θέλετε να δευτερολογήσετε. Εγώ δύο κουβέντες, κύριε. Α, ο κύριος Στεφανίδης. Ναι. Το δήλωσε ο κύριος Τρέλης, ο σύντροφος. Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, από τα λεγόμενα, αλλά και από την ίδια την εμπειρία βγαίνει ότι μπορεί να θεωρείται μια μη κερδοσκοπική οργάνωση η συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά ως διαχειρίστρια κοινοτικών προγραμμάτων είναι μια κερδοσκοπική εταιρεία. Κακά τα ψέματα. Μπορεί να διέπεται από νόμους, λοιπόν, που δεν έχουν σχέση με τον νόμο περί ανωνύμων εταιριών, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται χρήματα. Εμείς συνεπείς ως χώρος και ακολουθώντας την τακτική του πολιτικού μας χώρου που καταψήφισε μέσα στη Βουλή τη δημιουργία αυτών των εταιριών, είμαστε υποχρεωμένοι, δεσμευμένοι και δεν ξέρω κατά πόσο και οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων που καταψήφισαν τα κόμματά τους μέσα στη Βουλή τις συγκεκριμένες διατάξεις, ακολουθούν πιστά την πρακτική των κομμάτων τους. Εμείς λοιπόν, πιστά ακολουθώντας την πρακτική του κόμματός μας, που καταψήφισε το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο και τη συγκεκριμένη διαδικασία δημιουργίας αυτών των εταιριών, επιμένουμε στη θέση μας. Και η θέση μας είναι ξεκάθαρη, όπως αυτή τονίστηκε από τον επικεφαλή της παράταξής μας. Αυτή είναι η ουσία. Και δεν μπαίνουμε σε καμία διαδικασία συζήτησης για να δούμε αυτό ή να δούμε εκείνο. Κοιτάξτε, υπάρχει χρήμα στην υπόθεση. Σαφώς και θα μοιραστεί με κάποιες διαδικασίες. Υπάρχει όμως και ο ανθρώπινος παράγοντας που διαχειρίζεται αυτό το χρήμα. Και η πολιτική πελατεία των παρατάξεων, της παράταξης που κυβερνά ή αυτών που θέλουν να κυβερνήσουν μέσα σε αυτά τα πλαίσια του αστικού πολιτικού συστήματος, έχουν ενδιαφέρον για τα χρήματα αυτά. Λοιπόν, εμείς τέτοιους πελάτες δεν θέλουμε. Και επειδή δεν θέλουμε τέτοιους πελάτες, δεν μπαίνουμε και στη διαδικασία συζήτησης, όπως δεν μπήκαμε και στη διαδικασία εκπροσώπησης της περιφέρειας, της ανώνυμες εταιρείας, σε κάθε νομό ξεχωριστά, έτσι και τώρα. Γιατί δεν θέλουμε τέτοιους πελάτες, κύριε Πρόεδρε, στο πολιτικό μας, επιτρέψτε μου να πω τον όρο, μαγαζί. Εμείς θέλουμε τον απλό λαό, τους εργαζόμενους, όλους αυτούς που τα δικά τους συμφέροντα είναι μακριά από αυτές τις επιλογές. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν έχω ζητήσει το λόγο, αλλά μόνο για μισό λεπτάκι θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Θα πρέπει εδώ όμως να κοινοποιήσουμε στους συναδέλφους, πέρα από το γεγονός της νομικής διάστασης του θέματος, το εξής.
σε περίπτωση που δεν λάβουμε υπόψη μας το συγκεκριμένο έγγραφο του Υπουργείου και συνεχίσουμε στη διαδικασία και με το παρόν Συμβούλιο. Το ξέρετε ότι τίθεται θέμα της νομιμότητας των αποφάσεων που λαμβάνει το υπάρχον Συμβούλιο. Ξέρετε τότε τι μπορεί να συμβεί. Θα σας πω εγώ. Οι επενδύσεις όλες αυτές που αυτή τη στιγμή περιμένουν να πληρωθούν και από πίσω, από πίσω είναι και χιλιάδες θέσεις εργασίας, κύριε Στεφανίδη. Τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε, τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε. Η διαδικασία δεν θα την τηρήσουμε καθόλου. Πληρώνουν όλες τις επενδύσεις αυτές. Λάβετε ό,τι απόφαση θέλετε. Κύριε Περετίδη, θέλετε να ρωτήσω. Η σύνθεση των μελών του ΔΣ δεν οδηγεί σε ακυρότητα των αποφάσεων. Τι είναι αυτά τώρα που βλέπουμε. Λίγο να επανέλθουμε. Κύριε Περετίδη, θέλετε να δευτερολογήσετε. Όχι, κύριε Πρόεδρε, δεν έχω να πω κάτι. Ευχαριστώ. Κύριε Καραγιώργη, θέλετε να δευτερολογήσετε. Όχι, κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Κύριε Γάκη, ως ειδικός αγορητής, θέλετε να δευτερολογήσετε. Ένα λεπτάκι μόνο, δεν πρόκειται να απασχολήσω πολύ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι συμφωνώ με την άποψη ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι πραγματικά το Περιφερειακό Συμβούλιο να εκφράσει τη γνώμη του και να αποφασίσει με βάση αυτό που ουσιαστικά επιδιώκει ο νόμος, που είναι η αναλογική εκπροσώπηση στο νομικό πρόσωπο. Και αυτό θα έπρεπε να το αναλογιστούν περισσότερο κάποιες παρατάξεις που βρίσκονται σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και συνεργάζονται με τη διοικούσα παράταξη έναντι κάποιων ανταλλαγμάτων, οι οποίες μέχρι και σήμερα διατείνονταν ότι εντάσσονται στο δημοκρατικό τόξο και είναι αυτές οι οποίες μέχρι και σήμερα εκπροσωπούσαν τους δημοκρατικούς πολίτες. Αυτό κυρίως θα έπρεπε να το αναλογιστούν όταν θα ξαναβγούν στην κοινωνία και όταν θα ξαναβγούν να εκφράσουν αυτή την άποψη ότι αυτοί είναι οι φορείς αυτών των ιδεώδων. Σε κάθε περίπτωση για μένα πρέπει να είναι αναλογική και το ποιος τελικά θα ερμηνεύσει όχι τον νόμο, να το θυμίσω και στον κύριο Σιμιτζή, ότι μόνος αρμόδιος είναι το δικαστήριο. Εμείς πάμε με βάση την πεπατημένη και με βάση την κρατούσα άποψη που υπάρχει σαν διοίκηση και εφαρμόζεται για ένα νόμο. Στο τέλος όμως ο μόνος αρμόδιος να το κρίνει είναι το δικαστήριο. Ούτε η επιτροπή του άρθρου 7, ούτε η αποκεντρωμένη και πολύ περισσότερο δεν είναι ο κύριος Σιμιτζής στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Γάκη. Κύριε Χατζηπέ, μου θέλετε να δευτερολογήσετε. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Για ένα λεπτάκι. Καταρχήν να πω ότι ως φορέας διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, η Περιφέρεια αναγκάστηκε και οδηγήθηκε να παραχωρήσει το 3% απλούστατα γιατί υπήρχε κόλλημα. Υπήρχε κόλλημα γιατί σε ανάλογες περιπτώσεις δεν μπορούσε να έχει πλειοψηφικό πακέτο η Περιφέρεια. Γιατί εμποδίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί απλούστατα η Περιφέρεια δεν έχει δικούς της ίδιους πόρους όπως έχουν τα επιμελητήρια. Και γι' αυτό, όπως είπα στην ΕΦΠΑΕ, δεν συμμετέχει πουθενά μα πουθενά καμία Περιφέρεια παρά μόνο από τους φορείς εννοώ που έχουν συστήσει τη διαχειριστική αρχή, παρά μόνο η δική μας η Περιφέρεια. Θα πρέπει να ξέρουμε το τι ακριβώς γίνεται. Αντιθέτως, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί πάλι η Περιφέρεια, όπου μονοπαραταξιακά βρίσκεται στη διοίκηση της Περιφέρειας με πλειοψηφία, παρά το γεγονός ότι δεν έχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών, η δική μου άποψη, η νομική, και την εκθέτω, ενδεχομένως να δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων στην ίδια την εταιρεία, τη Δεσμός, για τον τρόπο με τον οποίο αυτή λειτουργεί ως όχημα ουσιαστικά της Περιφέρειας στη διοχέτευση κάποιων χρημάτων, χωρίς αυτή η Περιφέρεια να έχει δικούς της, επαναλαμβάνω, ίδιους πόρους, ούτως ώστε να έχει διαχειριστική αρμοδιότητα αυτών των προγραμμάτων, όπως επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως γι' αυτό το λόγο οδηγηθήκαμε στην παραχώρηση ως Περιφέρεια του 3% στα επιμελητήρια, τότε επί Άρη Γιαννακίδη, συμμορφούμενοι στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν προς όσους αναφέρονται στο τι είχε γίνει στο παρελθόν και το τι γίνεται στο παρόν, γιατί το μέλλον σε αυτή την ιστορία του δεσμού πραγματικά δεν φαίνεται αισιόδοξο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Χατζηπέ μου. Πρωτού δώσω το λόγο στον Περιφερειάρχη, οφείλω να ενημερώσω το Σώμα για τα εξής και επειδή δέχθηκα κι εγώ κάποια σχόλια, λίγο πρέπει να πω στο Σώμα τα κάτωθη. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή, θυμάστε ότι σας είπα ότι το χρέος μας είναι να εκτελούμε και να εφαρμόζουμε τους νόμους που ψηφίζει η Βουλή και τους οποίους μας τους φέρνουν έτοιμους.
Δεν μας ρωτούν ούτε για το τι νόμους ψηφίζουν, ούτε φυσικά μπορούμε εμείς από μόνοι μας να εμπνευστούμε διάφορες διατάξεις. Ό,τι μας λέει ο νόμος, αυτό και κάνουμε. Ενημερώνω λοιπόν το Σώμα ότι στις 25 Ιανουαρίου του 2021 22 Περιφερειακοί Σύμβουλοι ετήθηκαν τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου να αλλάξει 160 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία είχαν οριστεί τα μέλη της ΔΕΣΜΟΣ. Ο λόγος για τον οποίο το ζήτησαν αυτό ήταν το με αριθμό πρωτοκόλλου 4985 κάθετος 22 πρώτου του 21 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο εξεδόθη κατόπιν σχετικού ερωτήματος το οποίο υπέβαλε στις 9 Δεκάτου του 2020 ο κύριος Τοψίδης με την ιδιότητά του ως Προέδρου του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου. Βεβαίως, να σας πω τι είχε προηγηθεί. Και για να ενημερώσουμε και το Σώμα σε περίπτωση που δεν το ξέρει. Όταν εκδίδεται μια απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, η απόφαση αυτή αποστέλλεται υπηρεσιακώς στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Τράκης, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 214 του Καλλικράτη ελέγχει την νομιμότητα των αποφάσεών μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, καλός ή κακός, δεν θα το κρίνω εγώ αυτό. Η αποκεντρωμένη ελέγχει μόνο την νομιμότητα μιας πράξης της διοίκησης, άρα την νομιμότητα μόνο μιας απόφασης και όχι τη σκοπιμότητα αυτής. Άρα εγώ δεν θα μπω στο θέμα της σκοπιμότητας, του τι είναι δίκαιο, τι είναι άδικο, τι είναι θεμητό και τι είναι αθέμητο. Θα σας πω μόνο ότι ελέγχει το αν κάτι είναι σωστό ή δεν είναι. Ανεξάρτητα από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας που κάνει η αποκεντρωμένη, έχει δυνατότητα οποιοσδήποτε θεωρεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο ότι λάβαμε μία απόφαση παράνομη, μη νόμιμη, να προσφύγει στην Επιτροπή του Άρθρου 7, η οποία Επιτροπή του Άρθρου 7 είναι το μόνο καθήλυν αρμόδιο όργανο, δικαιοδοτικό όργανο, για να πει αν μία απόφαση που πήραμε είναι νόμιμη ή δεν είναι. Άρα λοιπόν, και στο μέλλον αυτό το λέω και ενημερώνω το Σώμα, αν λάβουμε μια απόφαση που κάποιος από εμάς θεωρεί ότι δεν είναι σύνομη, μόνο σε αυτή την επιτροπή μπορεί να προσφύγει. Δεν μπορεί να πάει πουθενά άλλο. Αυτή η επιτροπή τώρα είναι δικαιοδοτικό όργανο, εκφέρει δικανική κρίση και εξετάζει τις προσφυγές που τις υποβάλλονται κατ' ουσίαν και για το λόγο αυτό προεδρεύει σε αυτήν και πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Μετά την έκδοση λοιπόν της 160 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, 5 συνάδελφοι από την παράταξη του κ. Τοψίδη και ο κ. Χατζηπέμ με ξεχωριστή καταγγελία προσέφυγαν στην Επιτροπή του Άρθρου 7, γιατί δεν είχαν πού αλλού να προσφύγουν, και ζήτησαν να αλλάξει αυτή η απόφαση ως μη νόμιμη. Έχουν λάβει μία σειρά από λόγους, οι οποίοι καταγράφονται τόσο στο δικόγραφο της Υπουργικής Εκκλησίας του Επαγγελματικού Ελέγχου, όσο και στο δικόγραφο της καταγγελίας που υπέβαλε ξεχωριστά ο κ. Χατζηπέμ. Η επιτροπή αυτή, η οποία συνεδρίασε και στην οποία έγινε παράσταση, δηλαδή παραστάθηκαν εκ μέρους των προσφευγόντων οι πληρεξούσια δικηγόρος του κυρίου Τοψίδη, ο κύριος Εξακουστός ως εκπρόσωπος της παράταξης και προσφεύγων φυσικά, ο κύριος Κατζιπέμου και εγώ εκ μέρους της Περιφερειακής Διοίκησης, εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβουλίου, έκρινε στην ουσία το τι πρέπει να ισχύει, τι δεν πρέπει να ισχύει, ανάλογα με όλα τα στοιχεία τα οποία προσκόμισαν ενώπιον της και οι δύο πλευρές. Ο λόγος για τον οποίο ζητήθηκε η αλλαγή, ζητήθηκε να κριθεί ως μη νόμιμη απόφαση, δεν ήταν ένας, ήταν αρκετοί και όλοι αναγράφονταν. Και επί αυτών των λόγων η απόφαση που εξεδόθη τους αναφέρει έναν προς έναν τους λόγους για τους οποίους έκρινε η Επιτροπή ότι η απόφαση αυτή είναι νόμιμη. Όταν δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 7, μπορούμε να προσβάλλουμε την έκδοση της απόφασης στα διοικητικά δικαστήρια. Αρμόδιο προς αυτό το διοικητικό εφετείο Κομωτινής, όπου και προσέφυγαν ο κύριος Τοψίδης με τους συναδέλφους που είχαν προσφύγει και στην Επιτροπή του άρθρου 7 και ζήτησαν στο πλαίσιο της προσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που έκαναν, να εκδοθεί προσωρινή διαταγή, δηλαδή μέχρι το χρονικό σημείο στο οποίο θα συζητηθούν τα ασφαλιστικά μέτρα, να μην εφαρμοστεί η απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 7, άρα να μην κρίνεται καθόλου αυτό το χρονικό διάστημα νόμιμη η 160 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η συγκεκριμένη προσωρινή διαταγή απερίφθη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μέχρι και σήμερα που μιλάμε και εφόσον δεν έχει δικαστεί
ηγέτης ασφαλιστικών μέτρων, ισχύει η απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 7, άρα ισχύει ως νόμιμη, ως απολύτως νόμιμη η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτά, τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Τόσο η απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 7 είναι δικαστική απόφαση, όσο και η προσωρινή διαταγή του διοικητικού εφετείου έχουν το χαρακτήρα δικαστικών αποφάσεων, διότι εκδίδονται από τα μόνα και καθήλυν αποκλειστικά αρμόδια όργανα, τα οποία μπορούν να πω αν παιδιά αυτό που κάνατε και το ψηφίσατε ήταν σωστό ή ήταν λάθος. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο έρχεται, θα πρέπει ουσιαστικά να βλέπουμε τι έγγραφο είναι, να το αξιολογούμε σαφέστατα και ανάλογα με την τυπική μορφή που έχει αυτό το έγγραφο, να λέμε αν υπερισχύει ή δεν υπερισχύει κάποιες δικαστικές απόφασεις. Η κρίση η δική μου με τα ελάχιστα νομικά που ξέρω είναι ότι κανένα άλλο έγγραφο δεν μπορεί να υπερτερεί μιας δικαστικής απόφασης. Και καλώς ή κακώς, στην παρούσα φάση που βρισκόμαστε, αυτές τις δικαστικές αποφάσεις έχουμε και για να αλλάξουν αυτές οι δικαστικές αποφάσεις δεν αρκεί κανένα άλλο έγγραφο από όπου και αν προέρχεται, αλλά πρέπει να αλλάξουν μόνο με νεότερες δικαστικές αποφάσεις που στον παρόντα χρόνο που συζητάμε τουλάχιστον δεν έχουμε τέτοιες. Παρ' όλα αυτά βέβαια αξίζει να σημειώσουμε το εξής. Όλα τα έγγραφα... Νομικά αυτά που λέτε κύριε Πρόεδρε δεν έχουν καμία σχέση. Κύριε Χατζηπέ μου, σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα θα με ακούσετε κι εμείς, κι εσείς. Λοιπόν. Νομή, κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, δεν ζητήσε το λόγο για τοποθέτηση. Γιατί απαντάτε κάτι τοποθέτηση τώρα. Για ποιο λόγο, Πρόεδρε, ζητήσε το λόγο. Με συγχωρείτε. Είπατε ότι πρέπει να πάρω επί προσωπικού το λόγο και να πω το τι έκανα. Ναι, αυτό δεν είναι προσωπικό. Επί προσωπικού, όχι επί της συνήθειας. Δεν διέκοψα κανέναν. Θα μ' ακούσετε. Ναι, δεν θα και πάθετε τίποτα, κύριε Χατζηπέ. Μα συνηγορείς υπέρ της διοίκησης χωρίς να μιλάς επί προσωπικού. Πρέπει να αντιληφθείτε ότι είστε πρόεδρο. Δεν είστε περιφερειακό σύμβουλο αυτή τη στιγμή. Αφήστε τον άνθρωπο να μιλήσει. Αφήστε να μιλήσει τον άνθρωπο. Λοιπόν, σας άκουσα με προσοχή και δεν διέκοψα κανένα. Η απόφαση του 7 δεν είναι δικαστική απόφαση, έτσι. Η απόφαση του 7 είναι δικαστική απόφαση. Λοιπόν, να ξέρουμε τι λέμε όταν μιλάμε. Επιμένη διαδικασία και τα οποία ανέφερε ο κύριος Τοψίδης, ορθώς και νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, κύριε, βρίσκονται στη διάθεση των μελών όλου του σώματος, καθώς ήδη από την 1 Φεβρουαρίου, οπότε και εγώ αρνήθηκα να συγκαλέσω το Περιφερειακό Συμβούλιο για λόγους πολιτικού εντός ολίγου, τα σκάναρα και τα προσκόμισα όλα. Άρα λοιπόν τελούν σε γνώση όλων των Περιφερειακών Συμβούλων όλα τα έγγραφα. Και ποια είναι αυτά? Τα έγγραφα είναι το αίτημά σας για σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι η απόφαση επιτροπής του άρθρου 7, είναι το ερώτημα το οποίο κάνατε στις 9-12 του 2020 στην Υπουργείο Εσωτερικών και επί αυτού του εγγράφου, έτσι, εξεδόθη το επίμαχο έγγραφο του 49-85. Το οφείλατε και τώρα να το στείλετε, ήταν για την προηγούμενη. Για το οποίο επισημαίνω ότι στα σχετικά του, δηλαδή εκεί που λέει, έλαβε υπόψη του ο Γενικός Γραμματέας για να εκδώσει το σχέδιο. Κύριε Χατζηπέ μου, κλείσε το μικρόφωνο γιατί κάνει φόρο. Κύριε Χατζηπέ μου, το μικρόφωνο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στα σχετικά έγγραφα τα οποία μνημονεύονται προκειμένου να μας πει ο Γενικός Γραμματέας την άποψή του, αναφέρεται μόνο το με αριθμό πρωτοκόλλου 52/9-12 έγγραφο του κυρίου Τοψίδη. Δεν αναφέρεται κανένα άλλο έγγραφο. Άρα λοιπόν γεννιέται και μια σχετική απορία σε σχέση με το τι είχε μπροστά του ο Γενικός Γραμματέας όταν το εξέδωσε. Παρ' όλα αυτά δεν έχει καμία σημασία, γιατί είναι ένα έγγραφο πρωτοκολλημένο και επίσημο, το οποίο όμως εξεδόθηκε στις 22 Ιανουαρίου και γνωστοποιήθηκε και σε όλους μας. Αλλά στις 26 Ιανουαρίου του 2021 εξεδόθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου 57-22 έγγραφο, το οποίο στα σχετικά μνημονεύει πέραν του ερωτήματος του κ. Τοψίδη τόσο την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 7, που δεν μνημονεύει το πρώτο έγγραφο, καθώς επίσης και την πράξη της Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Κομωτινής, όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης Επιτροπής, τα οποία ασκήθηκαν στο εν λόγω δικαστήριο. Και τι μας λέει αυτό το έγγραφο με ημερομηνία 26/1/21? Μας λέει ότι επανεξετάζεται το ζήτημα και στο πλαίσιο αυτό παρακαλούμαστε να αποστείλουμε όλα τα στοιχεία της εταιρείας, δηλαδή το τελευταίο επικαιροποιημένο καταστατικό και η μετοχική σύνθεση. Και ένας άνθρωπος λοιπόν που δεν ξέρει νομικά στην παρούσα φάση θα κρίνει ότι το συγκεκριμένο, το προηγούμενο έγγραφο, το 49-85, επανεξετάζεται. Αν δεν επανεξεταζόταν, δεν θα μας ζητούσαν στοιχεία.
Αλλά και αυτό ακόμα μπορεί να μην έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ακόμα και αν ερχόταν τώρα ο ίδιος υπουργός και μας έλεγε ότι αυτό είναι το έγγραφο, θα έπρεπε, εφόσον βρισκόμαστε στο μέσο μιας δικαστικής διαδικασίας, να έχουμε την οικία δικαστική απόφαση, την οποία περιμένουμε και την οποία θα την κρίνουμε όταν έρθει η ώρα, η οποία θα λέει αν πρέπει να αλλάξουμε την απόφαση επειδή μας το λέει ο νόμος ή όχι. Επειδή τέθηκε ένα θέμα προηγουμένως στην αρχή της συζήτησης αναφορικά με το αν πρέπει να ανακαλέσουμε ή να μην ανακαλέσουμε την απόφαση, θα σας πω ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο κάθε φορά που καλείται να ανακαλέσει μια απόφασή του, το κάνει μόνο γιατί μπορεί να συντρέχει κάποιος νομικός λόγος, ο οποίος προέρχεται από διατύπωση νόμου που μεσολαβεί στο μεσοδιάστημα. Σας θυμίζω χαρακτηριστικό παράδειγμα, τον Ιούλιο πήραμε μια απόφαση στα τέλη Ιουλίου, 31 Ιουλίου, 30 Ιουλίου, για μια προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας και του Δήμου Παραμεστίου ως Περιφερειακό Συμβούλιο. Μία μέρα πριν είχε αλλάξει ο νόμος με νέα διάταξη και έλεγε ότι πλέον οι προγραμματικές συμβάσεις φεύγουν από την αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου και πάνε στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Πήγαμε λοιπόν τον Αύγουστο, ανακαλέσαμε την απόφαση, το θέσαμε σε ψηφοφορία να ανακληθεί, να μην ανακληθεί. Ανακαλέσαμε την απόφαση γιατί είχαμε μια καινούργια διάταξη νόμου. Στην παρούσα φάση έχουμε ένα καθόλου σεβαστό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο όμως δεν είναι νόμος. Άρα λοιπόν εγώ έκρινα ότι στη 1 Φεβρουαρίου ότι δεν πρέπει να συγκαλέσω το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί κάτι τέτοιο θα μας οδηγήσει στη λήψη μιας εν γνώση μας παράνομης απόφασης, τουλάχιστον κατά τον χρόνο των παρών. Επειδή όμως μου υποβάλλετε εκ νέου αίτημα και από αυτή τη στάση μου δεν αλλάζω βήμα. Ό,τι έλεγα εξακολουθώ να λέω. Και λέω λοιπόν ότι κατά τη γνώμη και τη δική μου θα ήταν θεσμική εκτροπή το να αγνοήσουμε τις αποφάσεις που έχουμε και τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Αλλά μικρή σημασία έχει η δική μου άποψη. Παρόλα αυτά θα πω ότι το 167 παράγραφος 3 λέει ότι ο πρόεδρος, αν κληθεί δύο φορές και δεν συγκαλέσει το συμβούλιο, μπορεί να έχει οποιαδήποτε πειθαρχική ευθύνη από την αποκεντρωμένη. Σε αυτή την αποκεντρωμένη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω ότι εγώ απευθύνθηκα. Απευθύνθηκα δύο φορές. Μία φορά όταν υπευλήθη το πρώτο αίτημα και τους τα κατέθεσα όλα, τους τα γνωστοποίησα, γιατί τους είπα, παιδιά, εδώ πάει να γίνει κάτι, το οποίο κατά την δική μου κρίση δεν ξέρω κατά πόσο είναι νόμιμο. Και ακόμη και χθες, όταν μετά το νέο ερώτημα, επανεπέβαλα ουσιαστικά το φάκελο στην αποκεντρωμένη, γιατί θεώρησα ότι είναι καλό να γνωρίζει. Γιατί αυτή ελέγχει την νομιμότητα των πράξεων. Η αποκεντρωμένη βεβαίως δεν ελέγχει τη σκοπιμότητα, ελέγχει μόνο την νομιμότητα και βάσει αυτής θα κινηθούμε. Έτσι λοιπόν δικαιολογώ το γιατί δεν συγκάλεσα συμβούλιο στις 1 Φεβρουαρίου, γιατί συγκαλώ συμβούλιο τώρα. Αυτό δεν αλλάζει τη γνώμη μου, την προσωπική, που μπορείτε να την αγνοήσετε και να μην τη λάβετε υπόψη, αλλά για μένα θα ήταν θεσμική εκτροπή το να αλλάξουμε την απόφαση του 160. Σε τελική ανάλυση θα ψηφίσουμε γι' αυτό. Δεν θα απαντήσω επί προσωπικού σε κανέναν από τους χαρακτηρισμούς που δέχθηκα και θα δώσω το λόγο στον κύριο Περιφερειάρχη για να μπούμε σε ψηφοφορία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας παρακαλέσω, αν δεν ακούγομαι καθαρά γιατί έχει κάνει κάποιες διακοπές, να με διακόψετε, γιατί θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία θα πω, γιατί θέλω να συμπεριληφθούν στα πρακτικά με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Ακούσατε? Θα σας διακόψω εγώ αν τεθεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής και ξεκάθαρος για το ζήτημα που καλούμαστε σήμερα να αποφασίσουμε. Σε ό,τι αφορά την ουσία του θέματος, υπάρχουν δύο δικαστικές αποφάσεις τύπου δικαστικών αποφάσεων, δεν διατυπώνω τον ακριβή ορισμό τους, που δικαιώνουν τη θέση μας. Δεν έχει άλλωστε σημασία. Είναι δύο αποφάσεις αρμόδιων οργάνων της πολιτείας. Και μια τρίτη που έχει και αυτή σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Είμαι βέβαιος πως όσες φορές και αν προσφύγετε στη δικαιοσύνη θα παίρνετε την ίδια απόφαση. Την ίδια απάντηση εννοώ. Είναι όμως αδιανόητο, και το επαναλαμβάνω, είναι όμως αδιανόητο να μην σεβόμαστε αποφάσεις δικαστηρίων. Σε ό,τι αφορά το έγγραφο που επικαλείστε, ότι σας λέω ότι αυτό δεν έχει καμιά δεσμευτική ή κανονιστική ισχύ και είναι απορίας άξιων πόσο αυτός ο άνθρωπος υπέγραψε ένα τέτοιο έγγραφο χωρίς να γνωρίζει τα πραγματικά γεγονότα. Συνεπώς, είμαστε κατά της αλλαγής της απόφασης
Γιατί μια τέτοια πράξη θα συνιστούσε θεσμική εκτροπή. Υπάρχει όμως και ένα γενικότερο ζήτημα, κυρίες και κύριοι, που προκύπτει από την συμμαχία των συγκεκριμένων παρατάξεων. Και για μας το θέμα αυτό δεν θα κλείσει σήμερα με την ψηφοφορία και την απόρριψη του αιτήματός σας. Για μας σήμερα ανοίγει. Πέραν της συλλογικής παραταξιακής ευθύνης, υπάρχει και η ατομική ευθύνη του καθενός. Του καθενός μας, εδώ μέσα, στο Συμβούλιο. Ο καθένας μας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις και τις επιλογές του. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι δεν γνωρίζαμε. Δεν είναι σαφές το πλαίσιο ή ότι τι να κάνουμε, η παράταξή μας το ζήτησε. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, δεν κρίνεται ένα ζήτημα που αφορά μόνο την εταιρεία Δεσμός. Σήμερα κρίνεται ένα ζήτημα λειτουργίας των θεσμών και το πώς ο καθένας από εμάς με τη στάση του και με τις αποφάσεις του στηρίζει αυτούς τους θεσμούς. Με άλλα λόγια, η ψήφιση της συγκεκριμένης πρότασης θα αποτελέσει εκτός των άλλων τεράστιο πολιτικό και νομικό ατόπιμα. Και ταυτόχρονα θα στείλει ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι τα συμφέροντα ανθρώπων και παρατάξεων είναι πάνω από το δίκαιο και τους θεσμούς. Στην πράξη, τρεις παρατάξεις και οι αντίστοιχοι περιφερειακοί σύμβουλοι καλούνται σήμερα να υποστηρίξουν τους στόχους του κυρίου Τοψίδη και την πολιτική σύμπραξή του με τον κύριο Κατσιμίγκα, την παράταξη δηλαδή που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Άρα με την ψήφο μας σήμερα ξεκαθαρίζουμε όλοι σε ποια πλευρά είμαστε. Σε αυτήν που στηρίζει την νομιμότητα και τους θεσμούς ή με τα συμφέροντα μιας ομάδας που αδιαφορεί για τους νόμους, τους θεσμούς και τις δικαστικές αποφάσεις. Εμείς, το ξεκαθαρίζω, θα διασφαλίσουμε τους θεσμούς και την νομιμότητα και το κύρος του οργάνου, όπως άλλωστε το κάνουμε από την πρώτη ημέρα της διοίκησής μας. Και δεν θα μείνουμε απλοί θεατές σε αυτό το παιχνίδι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Περιφερειάρχα. Προχωράμε σε ονομαστική ψηφοφορία για την ανάκληση ή μήτη της απόφασης της 160 του 2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου, με τα οποία είχαν οριστεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δεσμός. Θα φωνάζω ένα-ένα τα ονόματα και θα μου λέτε... Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθεί μόνο ότι μετά την ενημέρωση του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Μετά την ενημέρωση του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν κατά της ανάκλησης ή υπέρ της ανάκλησης. Έτσι θα μου λέτε, δεν θα μου λέτε ναι, όχι. Κατά της ανάκλησης, υπέρ της ανάκλησης. Πέτροβιτς Δημήτρη. Α, και να πω επίσης ότι παρίσταται και ο κύριος Σημεωνίδης. Είμαστε 51, έτσι είμαστε όλοι. Πέτροβιτς Δημήτριος. Μ' ακούτε, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχω ένα πρόβλημα. Ναι. Το μικρόφωνο. Ακούτε. Ναι. Κατά της εισήγησης. Κατά της ανάκλησης. Καλικίδες Νικόλαος. Κύριε Πρόεδρε, κατά της ανάκλησης. Κατά της ανάκλησης. Παπαδόπουλος Γεώργιος. Κύριε Πρόεδρε, κατά της ανάκλησης. Κατά της ανάκλησης. Γαλάνης Βασέλιος. Κατά της ανάκλησης. Κατά της ανάκλησης. Εφρεμίδης Νικόλαος. Κατά της ανάκλησης, κύριε Πρόεδρε. Κατά της ανάκλησης. Τόνης Αθανάσιος. Κατά της ανάκλησης, κύριε Πρόεδρε. Κατά της ανάκλησης. Παπα Εμμανουήλ Γρηγόριος. Κατά της ανάκλησης, κύριε Πρόεδρε. Κατά της ανάκλησης. Κουρτίδης Κωνσταντίνος. Κατά της ανάκλησης, κύριε Πρόεδρε. Κατά της ανάκλησης. Μουλταζά Ταρκάν. Κατά της ανάκλησης, κύριε Πρόεδρε. Κατά της ανάκλησης. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος. Κατά της ανάκλησης, κύριε Πρόεδρε. Κατά της ανάκλησης. Ιμπράμ Αχμέτ. Κατά της ανάκλησης. Κατά της ανάκλησης. Βενετίδης Κωνσταντίνος. Κατά της ανάκλησης. Κατά της ανάκλησης. Γαλανόπουλος Δημήτριος. Κατά της ανάκλησης, κύριε Πρόεδρε. Κατά της ανάκλησης. Βελισταμάτης Βασίλειος. Κατά της ανάκλησης. Κατά της ανάκλησης. Πολίτης Αλέξιος. Κατά της ανάκλησης, κύριε Πρόεδρε. Κατά της ανάκλησης. Ναλμπάντης Κωνσταντίνος. Κατά της ανάκλησης. Κατά της ανάκλησης. Τοψίδης Χριστόδηλος. Κύριε Πρόεδρε, απλά θα ήθελα μια επισημείωση να διαβαστεί κάτι που έγραψε στο chat στο τέλος της ψηφορίας. Μαρκόπουλος Θεόδωρος. Μαρκόπουλος Θεόδωρος. Γάκης Χρήστος. Υπέρ της ανάκλησης. Υπέρ της ανάκλησης. Βαδία Σταύρος. Υπέρ της ανάκλησης.
Υπέρ της ανάκλησης. Αμυρίδης Μιχαήλ. Υπέρ της ανάκλησης. Υπέρ της ανάκλησης. Βουλγαρίδης Νικόλαου. Υπέρ της ανάκλησης. Υπέρ της ανάκλησης. Εξακουστός Κωνσταντίνος. Υπέρ της ανάκλησης. Υπέρ της ανάκλησης. Μωυσιάδης Αριστίδης. Υπέρ. Υπέρ της ανάκλησης. Καπατζάς Εμμανουήλ. Υπέρ. Υπέρ της ανάκλησης. Πατακάκης Ανάργυρος. Υπέρ της ανάκλησης. Υπέρ της ανάκλησης. Καζάκο Βρούζου Τριανταφυλιά. Υπέρ της ανάκλησης. Υπέρ της ανάκλησης. Βουρβουκέλης Οδυσσέας. Υπέρ της ανάκλησης. Υπέρ της ανάκλησης. Χατζηγενέ Ιρφάν. Υπέρ της ανάκλησης, κύριε Πρόεδρε. Της ανάκλησης. Πολυμέρου Μαρία. Υπέρ της ανάκλησης. Υπέρ της ανάκλησης. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος. Υπέρ της ανάκλησης. Υπέρ της ανάκλησης. Χατζιπέ μου Χρήστος. Υπέρ της ανάκλησης. Υπέρ της ανάκλησης. Υπέρ της ανάκλησης. Κουράκ Ριτβάν. Υπέρ της ανάκλησης. Υπέρ της ανάκλησης. Αργυρίου Νικόλαος. Υπέρ της ανάκλησης, κύριε Πρόεδρε. Υπέρ της ανάκλησης. Σιμιτσής Κωνσταντίνος. Κατά της ανάκλησης. Κατά της ανάκλησης. Γρανάς Αρχέλαος. Κατά. Κατά της ανάκλησης. Ζιμπίδης Γεώργιος. Κατά, Πρόεδρε. Κατά της ανάκλησης. Ζαμπουνίδης Ιωάννη. Κατά. Κατά της ανάκλησης. Δόντσος Δημήτριος. Δόντσος Δημήτριος. Τρέλης Χρήστος. Λευκό. Λευκό. Στεφανίδης Ιωάννης. Ομοίως, κύριε Πρόεδρε. Λευκό. Σημεωνίδης Θεόδωρος. Λευκό. Λευκό. Περεντίδης Θεόδωρος. Παρόν. Παρόν. Καραγιώργης Ανδρέας. Κατά, κύριε Πρόεδρε. Κατά της ανάκλησης. Ημάμου Γλουτζιχάν. Κατά της ανάκλησης. Κατά της ανάκλησης. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος. Κατά της ανάκλησης. Κατά της ανάκλησης. Καραγιώργης Παύλος. Κατά της ανάκλησης. Παπαθεοδόρου Χρήστος, κατά της ανάκλησης. Ιωσιφίδης Αλέξανδρος. Υπέρ, Πρόεδρε. Υπέρ της ανάκλησης. Λιμπεράκης Δημήτριος. Υπέρ της ανάκλησης. Υπέρ της ανάκλησης. Δεν έχω ακούσει τον κύριο Μαρκόπουλο προηγουμένως. Υπέρ της ανάκλησης. Υπέρ της ανάκλησης ο κύριος Μαρκόπουλος. Δεν έχω ακούσει και τον κύριο Δόντσο. Α, μου γράφει ο κύριος Δόντσος κατά της ανάκλησης. Τηλε, Πρόεδρε, σου έστειλε. Ναι, μου έστειλε. Μισό λεπτάκι λίγο, παρακαλώ. Με 26 κατά της ανάκλησης, 21 υπέρ της ανάκλησης, 3 λευκά και 1 παρόν, δεν ανακαλείται η 160 του 2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και κατόπιν αυτού λύεται η συνεδρίαση. Κύριε Πρόεδρε, το κείμενο ζήτησε να διαβαστεί. Το κείμενο, ναι, ο κύριος Τοψίδης εδώ έγραψε. Παρά την αναλυτική εισήγησή μου και τις τοποθετήσεις λοιπόν Συμβούλων της Αντιπολίτευσης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου εννοείται μάλλον. Ναι. Τοποθετείται επί του θέματος άνευ αδείας του σώματος και τοποθετείται όχι επί προσωπικού, αλλά παραθέτει μη διαδικασία με ήττα, φαντάζομαι εννοείται, λέγοντας ανακρίβειες και προσπαθώντας να καθοδηγήσει το σώμα ώστε να ψηφίσει κατά της ανάκλησης, ισχυριζόμενος ότι η απόφαση 160 του 20 ανατρέπεται και εδώ εννοείται με αλφαγιώτα, μόνο με δικαστική απόφαση. Εντάξει, τα γράφουμε λίγο πρόχειρα τώρα για τα φωτογραφικά. Δεχόμαστε την παρατήρησή σας. Είναι η συνεδρίαση.